Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ξεκινάμε σήμερα και ευχόμαστε καλή δύναμη και υγεία σε όλους. Για πάμε στο Θανάση τον Λιτσογιάννη, να τον καλησπερίσω. Για κάνε μας το πρώτο σχόλιο για σήμερα, για την μέρα. Σχόλιο. Μια ευχή θέλω να κάνω εγώ, το σκεφτόμουν σήμερα, θέλω να κάνω μια ευχή. Έχουμε πάρει και τα κιλά μας λίγο. Ναι, φαίνεται, ναι. Εντάξει, δεν πειράζει, λίγο καλοκαιράκι. Ναι, ναι. Θα πιούμε κανένα τσιπουράκι, κανένα κρασάκι, οπότε. Πώς τα πέρασες, πού ήσουν, α? Εμίλη, έξω από την Αύπακτο ήμουνα. Καλά ήταν. Ευχάριστα, ήσυχα, ξεκούραστα. Βλέπω το Δερμίδη του Τζαγκάρη μαυρισμένο. Φαίνεται, για να το διπλό να δούμε λίγο. Είχε το διπλό με τον Θανάση. Πολύ στον ήλιο ο Δημήτρης εκεί. Λοιπόν. Τελικά βγήκαμε από τα μνημόνια, έχουμε βγει. Είναι. Καθαρή έξοδος. Εμίλη, καθαρή καθαρότατη. Τυπικά είναι καθαρή καθαρότατη. Αυτό σημαίνει, έτσι να το πούμε, ότι δεν είναι, αν θες, και τόσο ευχάριστη για την οποιαδήποτε κυβέρνηση. Mm-hmm. Τώρα πια είναι εκτεθειμένη, είναι μπροστά. Δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από καμία τρόικα, από κανένα θεσμό, από τίποτα. Γιατί, όπως λέει και η κυβέρνηση και όπως έχουν πει και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, πήρε το τιμόνι στα χέρια. Ναι. Είναι ελεύθερη να εφαρμόσει την πολιτική που θέλει, βεβαίως με δύο δεσμεύσεις ουσιαστικές. Η μία είναι το 3,5% πρωτογενή πλεονάσματα, έως το 2022, μέχρι το 22, ναι. Και 2% για τα επόμενα χρόνια. Αυτά βέβαια είναι και αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Φαντάζομαι ότι θα τα διαπραγματευτούν στο μέλλον, όποια και να είναι η ελληνική κυβέρνηση. Θα πρέπει να τα διαπραγματευτεί. Και οι δεύτερες δεσμεύσεις, λέω δεύτερες γιατί είναι μια δέσμη από δεσμεύσεις σε 6 τομείς της οικονομικής και οργανωτικής, θα έλεγα, δομής του κράτους. Μάλιστα. Συνεπώς, τα ελάτε, πράγματα. Κυρία Χριστίδη, ελάτε. Για να καταλάβουμε, ας πούμε, τι σημαίνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Γιατί λέμε, ας πούμε, βγήκαν χωρίς. Σήμερα υπάρχει μια είδηση ότι σε 4 κλάδους οικονομίας, στο επόμενο διάστημα θα εγκριθούν αυξήσεις εντός του 2018. Εάν ήμασταν στα μνημόνια με τον τρόπο που λένε κάποιοι ότι είμαστε, δεν θα συζητούσαμε για αύξησης. Μάλιστα. Δεν θα συζητούσαμε για αύξηση του κατώτατου μισθού, δεν θα τολμούσαμε να διανοηθούμε ότι μπορούσαμε να μην εφαρμόσουμε τον νόμο για τη μείωση της προσωπικής διαφοράς, δηλαδή τη μείωση των συντάξεων. Θα τα πούμε, είναι έχουμε δύο-τρία πολλά παραδείγματα να πούμε, που δείχνουν. Σε πεθύμησα, είχα πολύ καιρό να σε δω, αν και τα λέγαμε στο τηλέφωνο, γιατί εργαζόμασταν για την κυριακάτικη Κόντρα News. Φίλες και φίλοι, είναι η πέμπτη σεζόν αυτή που συνεχίζω. Ξεκίνησε σαν ψέμα αυτή η εκπομπή τέτοια περίπου εποχή, τέλος Αυγούστου του 2014, και τώρα ξεκινάμε την πέμπτη σεζόν. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους ανθρώπους που είναι απόψε εδώ, αλλά και όλους. Όλα τα πρόσωπα που έρχονται και τιμούν εσάς και εμένα και το Κόντρα κάθε βράδυ, αυτή την πολύ όμορφη τηλεοπτική ώρα, αλλά δύσκολη ώρα για ζωντανή εκπομπή. Αλλά με τον τρόπο σας, φίλες και φίλοι, μας αναγκάσατε να γινόμαστε χρόνο με το χρόνο ακόμα πιο δυνατοί. Ξεκινάμε λοιπόν από την αρχή. Είναι η πέμπτη χρονιά και το λέω με πολύ μεγάλη χαρά και με πολύ μεγάλη συγκίνηση αυτό και με πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη σε όλους εσάς που στηρίξατε αυτή την προσπάθεια. Κοντά μας απόψε είναι ο κύριος Δημήτρης Τσαγκάρης, ο γνωστός οικονομολόγος, τον οποίο τον βλέπετε και τον βλέπατε την περασμένη περίοδο. Κάθε Δευτέρα βράδυ, αγαπητέ κύριε Τσαγκάρη, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα για πάντα. Καλή δύναμη, εύχομαι. Σιδερίνιος, καλή επιτυχία και στη φετινή σεζόν. Να έχετε πάντα ψηλή αγκροματικότητα και να είστε πρώτος στις ειδήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σάκης Παπαδόπουλος, ο γιατρός, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ από τα Τρίκαλα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Έρχομαι από την κεντρική πολύ Επιτροπή. Ενδιαφέρουσα συνεδρίαση της κεντρικής Επιτροπής. Σκουρλέτης με 88% βγήκε. Νέα εποχή, νέα καθήκοντα, νέοι αγώνες. Μας τα πείτε, έχω πολλές απορίες. Νέο στρατηγικό σχέδιο, νέος γραμματέας. Να τα καταλάβουμε λίγο αρκετά. Γιατί έγινε αυτό. Ακούω διάφορα πράγματα. Εδώ, φίλες και φίλοι, όπως ξέρετε, είναι η εκπομπή που προσπαθούμε να τα λέμε όλα. Είμαι πολύ χαρούμενος που μετά από αρκετό καιρό ξαναβρίσκεται στο στούντιο η κυρία Άννα Ασημακοπούλου, οικονομολόγος, νομικός, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Αθηνών
τομεάρχης ψηφιακής πολιτικής, τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Και εγώ το ίδιο. Καλή σεζόν, να πάνε όλα καλά. Σας εύχομαι σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο πάντα επιτυχία. Και σε εσάς το ίδιο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παύλος Χριστίδης, εκπρόσωπος τύπου Κίνημα Αλλαγής. Καλώς ήρθατε, αν και ήσασταν ο τελευταίος που μπήκε μέσα, παρότι είστε ο νεότερος της συντροφιάς. Καλή αρχή και καλή σεζόν, κάθε επιτυχία. Ευχόμαστε. Ευχαριστώ κύριε Χριστίδη. Καλή επιτυχία και σε εσάς. Να είστε καλά. Θανάσης Παπαχριστόπουλος, ο δεύτερος γιατρός της συντροφιάς απόψε. Βουλευτής Ανεξάρτητων Ελλήνων Β' Αθηνών. Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Αγαπητέ γιατρέ, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ο Όσκαρ Ουάιλντ, Εμίλια, έλεγε αν θες να έχεις διάρκεια, θα φροντίσεις να είσαι αληθινός. Στο εύχομαι και είναι πραγματική ευχή, γιατί εσύ έχεις βάλει βάσεις γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Λεωνίδας Βατικιώτης, τον εκτιμώ πολύ, ακούω τις απόψεις του με πολύ προσοχή. Είναι οικονομολόγος, πολύ βρίσκεται τις απόψεις του αιρετικές και δύσκολες, αλλά όλες οι απόψεις πρέπει να ακούγονται, φίλες και φίλοι. Και να συζητιούνται. Καλώς ήρθατε, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Λιάτση, ευχαριστώ. Όλα καλά? Μια χαρά όλα. Έχω ετοιμάσει ένα κείμενο, αλλά έχω και μοιοπία και πρεσβειοπία και αστιγματισμό. Οπότε για να το διαβάσω το κείμενο πρέπει να βγάλω τα γυαλιά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Προσπαθώ να το διαβάσω, αλλά καλώς ήρθατε πάντως και θα μας δώσετε τα φώτα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πολύ. Θα μας δώσετε τα φώτα σας για αυτή την περίφημη έξοδο από τα μνημόνια, τέλος μνημονίου. Τι σημαίνει αυτό? Η επόμενη μέρα κτλ. Φίλες και φίλοι, την έχετε αγαπήσει πολύ αυτή την εκπομπή και με την επιλογή σας τη φέρατε στην πρώτη θέση της τηλεθέασης. Εγώ δεν ντρέπομαι, ούτε κάνω το σεμνότυφο κτλ. Αλίμονο, εάν έκανα τηλεόραση και δεν έβλεπε ο κόσμος την εκπομπή. Μόνος μου θα πήγαινα στην ιδιοκτησία του καναλιού και θα έλεγα: δεν πάει, ρε φίλε, δεν προχωράει το πράγμα, δεν πρέπει να το. Ευτυχώς, χτίσαμε αυτή την προσπάθεια με πολύ κόπο και πολύ προγραμματισμό και πάρα πολύ δουλειά με τη δική σας την πολύ μεγάλη αγάπη. Είναι πολύ σημαντικό που βλέπουν πολλοί άνθρωποι αυτή την εκπομπή και είναι πολύ σημαντικό που έχει δύναμη και παρέμβαση αυτή η εκπομπή και φέτος θα συνεχίσουμε δυνατά. Προσωπικά θα έχετε καταλάβει ότι δεν έχω ανάγκη από δημόσιες σχέσεις. Δεν κάνω δημόσιες σχέσεις με τίποτα και γι' αυτό ενώ είμαστε πρώτοι, δεν υπάρχουμε σε δημοσιεύματα, σε πώς το λένε αυτό, Θανάση, σε διάφορα πράγματα, ας πούμε, και τα λοιπά. Λέει ο ένας πρώτος, είμαι εγώ. Στα τηλεοπτικά κουσκούς. 30% λέει έκανε ο ένας, 30% ο άλλος, κτλ. Για αυτή την εκπομπή, και δόξα τω Θεώ, δεν ασχολείται κανείς. Ασχολιόσαστε όμως εσείς πολύ σοβαρά, που την παρακολουθείτε πιστά και όσο περνάει ο καιρός γίνεστε ακόμα περισσότεροι. Δημόσιες σχέσεις, λοιπόν, μακριά από εδώ. Τι μας ενδιαφέρει? Μας ενδιαφέρει η βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι απλά και καθαρά πράγματα και ξεκάθαρα. Μας ενδιαφέρει η κοινωνική δικαιοσύνη. Έχουμε αλλεργία με τους κλέφτες και τα λαμόγια. Γι' αυτό βγάζουμε πολλά σκάνδαλα, πράγματα που δεν παίζουν σε άλλα κανάλια. Τα μεγάλα υποτίθεται, εγώ το λέω εδώ και πολύ καιρό, δεν υπάρχουν ούτε μικρά ούτε μεγάλα κανάλια. Υπάρχουν μικρές και μεγάλες εκπομπές, τις οποίες τις κάνετε εσείς, φίλες και φίλοι. Προσωπικά θέλω καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολλούς. Φέτος θα δώσω επίσης μεγάλη βάση και προτεραιότητα στα δικά σας μηνύματα και στα δικά σας mail, στην εκπληκτική επικοινωνία που έχουμε με αυτή την εκπομπή και είναι μεγάλη τιμή και για μένα προσωπικά αυτή η επικοινωνία που έχετε την εκπομπή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι δίνω πολύ μεγάλη σημασία στην κριτική σας για όλα που συμβαίνουν και μας αφορούν, αλλά και στην κριτική που κάνετε για μένα. Και εγώ κρίνω γιατί να μην κρίνομαι. Σε αυτή την εκπομπή τα λέμε όλα και θα συνεχίσουμε να τα λέμε. Περάσαμε, φίλες και φίλοι, ένα πολύ μα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Με το δράμα στο μάτι και τους δεκάδες συνανθρώπους μας που χάθηκαν εκεί. Οι ζωές δεν γυρίζουν πίσω, δυστυχώς. Χρέος της πολιτείας να βοηθήσει ουσιαστικά, γρήγορα, αποτελεσματικά όλους αυτούς που χτυπήθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά. Τι άλλο είχαμε? Απελευθερώθηκε ο Κούκλατζης και ο Μητρετώδης και κλάψαμε, συγκινηθήκαμε και χαρήκαμε πάρα πολύ με αυτή την εξέλιξη. Είχαμε στις 21 Αυγούστου το τέλος, όπως το λένε οι πολιτικοί, των μνημονίων. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Πότε και πόσο θα βελτιωθεί η ζωή των πολιτών εφόσον τελείωσαν τα μνημόνια? Αλλάζει κάτι στη ζωή μας ή δεν αλλάζει?
έρχεται πολύ σύντομα, στα επόμενα 24 ώρα, ανασχηματισμός και έρχονται εκλογές το 19 και θα μου επιτρέψετε να πω ότι από το Σεπτέμβριο του 17, πρώτη αυτή η εκπομπή, σας είπα ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν το 19 και πολύ γελούσατε και λέγατε είσαι ο Μάντης Τηρησίας και ο Μάντης Κάλχας και μας λες από το Σεπτέμβριο του 17 θα έχουμε εκλογές το 19. Θα δούμε αν θα είναι σωστή η πρόβλεψη, αν θα πέσω μέσα ή αν θα πέσω έξω. Τέλος το Σεπτέμβριο, τώρα σε 30 μέρες, τέλος του Σεπτεμβρίου, έχουμε φίλες και φίλοι το δημοψήφισμα στα Σκόπια. Η εκτίμηση αυτή τη στιγμή λέει ότι οι περισσότεροι Σκόπιανοι θα πούνε ναι στη Συμφωνία των Πρεσπών. Έχουμε λοιπόν ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον διάστημα από εδώ και πέρα. Εμείς θα είμαστε κάθε βράδυ εδώ, 12 με 2, από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή και θα τα λέμε όλα και κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Σήμερα, φίλες και φίλοι, είχαμε την εκλογή νέου γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο Πάνος Κουλέτης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Πήγε στη θέση του κυρίου Ρήγα. Ψηφίσαν 144 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πάνος Κουλέτης πήρε 126 ψήφους και καταγράφηκαν 18 λευκά. Τι είπε το μήνυμα του κυρίου Σκουλέτη στην τοποθέτηση που έκανε από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ? Είπε ότι θέλουμε να εκφράσουμε τους πολλούς. Εμείς μιλάμε για τις ανάγκες των πολλών. Είναι κεντρικό πολιτικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Κουλέτης. Είναι ιδιαίτερα έμπειρος και πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος μέχρι τις εκλογές του Γενάρη του 2015. Και αυτοί που γνωρίζουν πρόσωπο και πράγματα λένε ότι είναι ένα πρόσωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά όχι μόνο τα της κεντρικής πολιτικής κοινής, αλλά και τον κομματικό μηχανισμό. Και θέλω να μας πείτε, αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλε, τι σημαίνει αυτή η νέα εξέλιξη που έχουμε στο κόμμα και γιατί την έχουμε αυτή την εξέλιξη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Νομίζω ότι είναι συνέπεια του γεγονότος ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι περνώντας σε μια νέα εποχή, με νέα καθήκοντα, χρειάζεται ένα κόμμα το οποίο είχε προσανατολιστεί στο να άρει την κυδαιμονία των δανειστών πάνω στη χώρα, να μπορέσει να ανταποκριθεί σε αυτό που είναι το κεντρικό ζήτημα για την επόμενη περίοδο. Το ολιστικό στρατηγικό σχέδιο δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης, οι όριμες προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που οφείλουμε να κάνουμε με βάση τα δικά μας κριτήρια, η συνολική ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού της χώρας, της διοικητικής μηχανής, του κράτους, της αυτοδιοίκησης. Και εκεί ο Πάνος Κουρλέτης, ξέρετε, ότι ως Υπουργός Εσωτερικών επεξεργάστηκε και τη μεταρρύθμιση την οποία θα προωθήσουμε και που θα περιλάβει και όλα τα κεντρικά ζητήματα για το ρόλο της αυτοδιοίκησης στη νέα περίοδο. Ναι, ναι. Τα τηλέφωνα βάλτε και τα mail, παρακαλώ. Ναι. Αλλά και τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν το κόμμα μας, την περιφερειακή του συγκρότηση, τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνεί με τον κόσμο, με τις ανάγκες των πολλών και αυτά να γίνονται συγκεκριμένη πολιτική. Mm-hmm. Γιατί μας απασχολεί το ζήτημα πώς η ορατή ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας, για την οποία μας λένε και καλά λόγια από τους παράγοντες της Ενωμένης Ευρώπης, θα αντανακλώνται στο επίπεδο ζωής, στις δικαιοδοσίες που έχουν οι πολίτες και ιδίως αυτοί που σηκώσαν τα βάρη της κρίσης, να μπορούν να έχουν αυτά τα οποία προσδοκούν από ένα κόμμα της αριστεράς. Δηλαδή στα εργασιακά τους ζητήματα, στον κατώτερο βασικό μισθό. Ανακοίνωσε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας ότι ο υποκατώτατος μισθός θα αποκατασταθεί. Ναι. Η ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ναι, η επεκτασιμότητα των κλαδικών συμβάσεων και πώς όλα αυτά θα μπορούν να κινούν και τα εισοδήματα ώστε συνολικά η ζωή στη χώρα να μπορέσει να αντανακλά εκείνο το οποίο περιμένουμε από τη νέα εποχή. Δεν μου λέτε, κύριε Παπαδόπουλο, να σας ρωτήσω κάτι έτσι με όλη την ειλικρίνεια του ερωτήματος και επειδή είστε πολύ σοβαρός άνθρωπος και ξεχωρίζετε κατά τη γνώμη μου και με τη δημόσια συμπεριφορά σας και τις τοποθετήσεις που κάνετε και τον δημόσιο λόγο που έχετε. Πιστεύετε ότι ο κόσμος είναι ευχαριστημένος από το ΣΥΡΙΖΑ, από την κυβέρνηση, από αυτά που είχε πει, που πίστεψε, που ψήφισε μετά, που ανέδειξε ένα κόμμα από το 4% και το έφτασε στο 35%? Πιστεύετε ότι ο κόσμος που πίστεψε το Τσίπρα, το ΣΥΡΙΖΑ, έμεινε ικανοποιημένος τα 3,5 χρόνια που είστε στην κυβέρνηση
ή η απογοήτευση είναι μεγάλη και βλέπει πλέον την κατάσταση της σημερινής κυβέρνησης και του ΣΥΡΙΖΑ με άλλο μάτι. Αυτές τις μέρες είχα μια μεγάλη δοκιμασία για να διαπιστώσω πραγματικά ποια είναι τα αισθήματα του κόσμου απέναντι και στην κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση, στις ανάγκες της χώρας, στο τι προσδοκά από τις επόμενες εκλογές. Χθες, για παράδειγμα, στη Χρυσομιλιά των Τρικάλων, είχαμε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση που κράτησε με καταιγισμό ερωτήσεων 2,5 ώρες. Εγώ και συνάδελφος Παναγιώτα Ιδρυτσέλη απαντούσαμε στον κόσμο που ήταν εκεί και ήταν πάρα πολύ. Ναι. Πάνω στα ζητήματα, γιατί καταλήξαμε το καλοκαίρι του 2015 να συμπεριφερθούμε με τον τρόπο με τον οποίο καταλήξαμε ότι η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στην Ενωμένη Ευρώπη και δεν υλοποιήσαμε το 62% του λαού το οποίο ήθελε να απορρίψουμε το τελεσίγραφο των δανειστών. Ένα δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι τι έγινε το πρώτο εξάμεινο το 2015, τι αλλάζουμε μετά τη δεύτερη λαϊκή εντολή του Σεπτεμβρίου του 2015, ποια είναι τα ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά μπροστά μας στη νέα περίοδο. Μας κάνανε ακόμη ερωτήματα και για καυτά ζητήματα δικού τους ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα, με ρωτάνε εμένα σαν γιατρό που ξέρουν ότι είμαι και στην κοινοβουλευτική ομάδα υγείας, γιατί υπάρχει μια κεραία της κινητής τηλεφωνίας δίπλα στον νηπιαγωγείο και στο σχολείο του χωριού. Ή στην ασπροκλησιά που είχαμε πάει, με ρωτούσαν για ποιο λόγο δεν παρεμβαίνουμε κι εμείς ώστε να υπάρχει επάρκεια νερού όταν μόνο το κεντρικό υδρευτικό δίκτυο υπάρχει και υπάρχουν πάρα πολλές βλάβες. Τέτοια ζητήματα και τα οποία συνδυάζονται με αυτά που περιμένουν από μας για τον ΕΝΦΙΑ, για το ΦΠΑ, για ζητήματα των συντάξεων που μας τα βάζουν πάρα πολύ επίμονα. Ναι, ναι. Νομίζω ότι οι απαντήσεις που παίρνανε τους έδιναν τη δυνατότητα να μπορούν να προσδιορίσουν ότι σε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα θα βάλουν το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων. Μάλιστα. Δηλαδή πια και εμείς και η Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής και τα άλλα κόμματα. Δεν έχουμε πια την πολυτέλεια να κάνουμε εξαγγελία προθέσεων. Η δοκιμασία είναι άμεση, αφορά για μας και τον προϋπολογισμό του 2019 και εκεί πρέπει να αποδεικνύουμε όλα τα οποία εξαγγέλουμε. Σωστά. Και σε συνθήκες δημοσιονομικής ισορροπίας. Γιατί εγώ δεν ξεχνάω και αυτό που τόνισε λίγο και ο Θανάσης Λειτουργιάννης στην αρχή. Δηλαδή και τα πρωτογενή πλεονάσματα που είναι ανάγκη να μπορούμε να τα πιάνουμε και το γεγονός ότι η δημοσιονομική ισορροπία μας βάζει σε πρόσθετα καθήκοντα να μην εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός, να αποδείξουμε ότι αν δεν κάνουμε τις περικοπές στις συντάξεις μπορούμε να αναπληρώσουμε αυτό μέσα στον προϋπολογισμό από άλλες πηγές. Θα δούμε τώρα στη συνέχεια όλα τα οικονομικά. Ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε την κυρία Ασημακοπούλου, διότι εδώ πέρα είμαστε φίλες και φίλοι μερικές μέρες πριν από τη ΔΕΘΑ. Περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον το τι θα γίνει, τι θα πει ο κύριος Τσίπρας, τι θα πει ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Έχουμε μία ανακοίνωση σκληρότατη, αγαπητή κυρία Ασημακοπούλου, από την κυρία Σπυράκη, που λέει ότι είναι αμετανόητος ο κύριος Τσίπρας, δεν πείθει ούτε το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας είναι μάλλον ο τελευταίος Έλληνας που βλέπει μόνο επιτυχίες σε όσα έκανε η κυβέρνησή του από το Γενάρη του 2015. Αρνήθηκε να αναλάβει και πάλι οποιαδήποτε ευθύνη. Από τα δισεκατομμύρια που φόρτωσε στους Έλληνες με τους πειραματισμούς του, μέχρι και την εθνική τραγωδία στο μάτι. Αμετανόητος προσπάθησε και σήμερα να διχάσει. Δεν θα τον ακολουθήσουμε όσους μήνες του απομένουν, όσα πρόσωπα και αν ανακυκλώσει το ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνησή του, κανένα πια δεν πείθει, ούτε καν τους συντρόφους του που τον χειροκρότησαν σαν από υποχρέωση. Η μόνη αλήθεια που είπε σήμερα ο κύριος Τσίπρας είναι ότι το κόμμα του είναι πλέον η απόλυτη προτεραιότητά του. Είναι η απόδειξη ότι το μόνο που τον απασχολεί είναι να κρατηθεί στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μετά την επερχόμενη ήττα του. Και έτσι, διαβάζοντας αυτή την ανακοίνωση, καταλαβαίνουμε. Να δούμε την κυρία Σημακοπούλου. Καταλαβαίνουμε, κυρία Σημακοπούλου, ότι όσο θα πλησιάζουμε στον χρόνο των εκλογών, θα δούμε σκηνές. Πώς να το πω τώρα. Ιδιαίτερα άγριες. Δηλαδή, προμηνύεται πολύ σκληρός προεκλογικός αγώνας, προεκλογική περίοδος μέχρι τον χρόνο των εκλογών. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι θα είναι μια προεκλογική περίοδος που θα έχει εντάσεις. Και βλέποντας τον τρόπο επίσης με τον οποίο κινείται ο κύριος Τσίπρας, τον εξόχως διχαστικό λόγο και αναχρονιστικό, αν θέλετε, επίσης με τα διλήμματα που θέτει παλαιοκομματικού τύπου και παλαιάς νοοτροπίας και αγκυλώσεων ιδεολειπτικών και ιδεολογικών κτλ.
Επίσης, τη συμπεριφορά σε θέματα λάσπης, η οποία εκτοξεύεται αριστερά-δεξιά προς τους πολιτικούς του αντιπάλους, πιστεύω ότι θα είναι μια άγρια και δύσκολη προεκλογική περίοδος. Αλλά δεν πειράζει, κύριε Λιάτσο. Εδώ είμαστε για να δώσουμε τον αγώνα. Πάντως, οι πολίτες περιμένουμε. Και ειδικά ένα κομμάτι το οποίο, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, τις πιστεύετε, δεν τις πιστεύετε, εντάξει. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι παρακολουθεί για να αποφασίσει κάποια στιγμή. Μάλιστα. Διότι δεν έχει αποφασίσει. Δεν πείθεται ούτε από τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πιστεύω ότι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να επικεντρωθούμε στο λόγο μας, στις λύσεις που έχουμε να προτείνουμε στον κόσμο για τα πραγματικά προβλήματα που τον απασχολούν. Και έχω πάει και εγώ στα όμορφα Τρίκαλα. Ναι, είναι πολύ ωραία. Είναι πάρα πολύ ωραία. Και βεβαίως ο ρόλος του βουλευτή είναι να είναι κοντά στον κόσμο και στα προβλήματά του και της καθημερινότητας και να συζητά μαζί του. Αυτός είναι ο ρόλος του βουλευτή. Ναι, καμιά φορά αυτός είναι δύσκολος ρόλος, ιδίως όταν είσαι στην κυβέρνηση και έχει προσδοκίες από σένα και ιδίως όταν τον έχεις απογοητεύσει, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του κυρίου Τσίπρα, του κυρίου Καμένα και του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Όμως, επίσης αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι στην Ίδρα. Στην Ίδρα, η οποία αντιμετώπισε κάτι μεγάλο το οποίο πρόβλημα, είναι πρωτοφανές για τα δεδομένα της εποχής. 24 ώρες χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό καταστράφηκαν περιουσίες, οι τουρίστες, η σεζόν και αναρωτιέται κανείς αν αυτοί οι άνθρωποι θα αποζημιωθούν και τι θα γίνει και τι έφταιξε. Γιατί ξέρετε, ο κύριος Τσίπρας όντως δεν ευθύνεται για τίποτα. Ό,τι συμβαίνει στη Βάρδια του δεν ευθύνεται. Υπάρχουν επίσης και άνθρωποι στο Μάτι αυτή τη στιγμή και στην Ανατολική Αττική. Άνθρωποι στη Μάνδρα. Άνθρωποι στην Κέρκυρα που πνίγεται στα σκουπίδια. Άνθρωποι που ουρές αυτοκινήτων στην Αθηνών Λαμία σήμερα, την οποία έκλεισαν μετανάστες. Και δεν ξέρω αν είδατε τις εικόνες αυτές. Ναι, είδατε τις εικόνες με λοστάρια να επιτίθονται οι μετανάστες στους διερχόμενους οδηγούς. Ναι, ναι. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κατοικούν στα εξάρχεια, οι οποίοι αντιμετωπίζουν καταστάσεις πρωτόγνωρες. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο στα όμορφα Τρίκαλα που έχουν τα προβλήματά τους, όπως έχουν παντού στην Ελλάδα. Λοιπόν, ο κόσμος λοιπόν περιμένει απαντήσεις. Ο κύριος Τσίπρας πουλάει εντός εισαγωγικών το πολιτικό αφήγημα του happy end. Τελείωσε λοιπόν, τελείωσαν τα μνημόνια και τώρα όλα θα πάνε καλά. Τώρα όλα, κύριε Λιάτσο, θα γίνουν ρόδινα. Θα αυξηθούν πάλι οι μισθοί, θα αλλάξουν οι συλλογικές συμβάσεις. Όλα θα πάνε τέλεια. Θα έρθουν επενδύσεις, θα μειωθούν οι φόροι, όλα θα γίνουν τέλεια. Όλα θα γίνουν όπως τα ονειρεύεται ο κόσμος. Γιατί έληξε η Δανειακή Σύμβαση. Υπάρχουν όμως και ορισμένες συμφωνίες. Υπάρχουν ορισμένες συμφωνίες που έχει κάνει ο κύριος Τσίπρας με το μνημόνιο με το οποίο μας χρέωσε, σύμφωνα με τον κύριο Βάιζερ, ίσως και 200 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν συμφωνίες για το πρωτογενές πλεόνασμα, υπάρχουν συμφωνίες για την περικοπή συντάξεων, υπάρχουν συμφωνίες για την μείωση του κατώτατου μισθού, υπάρχουν συμφωνίες διαφόρων ειδών που είναι στο τραπέζι. Αυτά περιμένει τώρα να ακούσει ο κόσμος. Τι θα γίνει μεθαύριο, διότι μπορεί να έληξε τυπικά η σύμβαση, όμως ο κόσμος έχει να πληρώσει την εφορία. Και τώρα ανοίγουν τα σχολεία και έχει υποχρεώσεις και έχει ασφαλιστικές εισφορές και έχει προβλήματα. Πώς θα λυθούν αυτά τα προβλήματα? Ευχαριστώ πολύ. Ήδη έχουν αρχίσει και έρχονται τα πρώτα μηνύματα. Η συνεργάτης μου, η Σοφία, είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, φίλες και φίλοι, στο 210-34-89-008 και δέχεται καταιγιστικά μηνύματα. Δεν σταματάει το τηλέφωνο, χτυπάει. Και το προσωπικό mail το βλέπετε. Και να ξέρετε ότι κάθε Κυριακή, από αυτή την Κυριακή, γιατί δύο μήνες τώρα, ενάμιση μάλλον μήνα που δεν ήταν η εκπομπή, δεν βάζαμε επιστολές. Από αυτή την Κυριακή, λοιπόν, που είναι στις 2 του μηνός, θα ξεκινήσει πάλι η Κυριακάτικη Κόντρα News να έχει την σελίδα 12 με τα δικά σας μηνύματα και πολλά από τα μηνύματα που στέλνετε και τα mail φιλοξενούνται και θα φιλοξενούνται κάθε Κυριακή στην Κυριακάτικη Κόντρα News. Η κυρία Βασιλική από τα Πατήσια στέλνει ένα πάρα πολύ συγκινητικό μήνυμα και την ευχαριστώ θερμά. Είμαι μια μεγάλη γυναίκα και ζω με μία φιάλη οξυγόνο. Στη μοναξιά μου, κύριε Λιάτσο, και στην αρρώστια μου, είσαστε η παρέα μου, μου λείψατε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να είστε πάντα καλά και να στέλνετε τις απόψεις σας και την κριτική σας εδώ στην εκπομπή, κυρία Βασιλική. Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρία Άντα από Πατήσια, να αρχίσετε να βάζετε το θέμα των 120 δόσεων στην εφορία για τους συνταξιούχους, μας λέτε. Κύριος Νίκος από Χαϊδάρι, καλή σεζόν για την εκπομπή σας. Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από αριστερό κόμμα μετετράπη σε νεοφιλελεύθερο θα ξεχαστεί μόνο αν φέρει συσάχθεια για τα λαό και τα κλεμμένα πίσω.
να βρει τα κλεμμένα πίσω και να τα φέρει. Το Κινάλ έβγαλε επίσης μια πολύ επιθετική ανακοίνωση, αγαπητέ κύριε Χριστίδη, και λέει ότι ο κύριος Τσίπρας έβαλε τον κύριο Σκουλέτη γραμματέα για να διαχειριστεί την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λέτε. Τι άλλο να πούμε. Ξέρω εγώ. Σας ρωτάμε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος από τους τηλεθεατές σας και διαβάσετε κάποια μηνύματα τα οποία να συνειδητοποιεί είτε μετά το ότι είπε ο κύριος Τσίπρας πριν από μια εβδομάδα στην Ιθάκη, είτε μετά την ομιλία του σήμερα και την αλλαγή γραμματέα στο ΣΥΡΙΖΑ, κάποια αλλαγή πολιτικής στην πραγματικότητα την οποία έχει να αντιμετωπίσει. Ναι. Είναι μια εξαιρετικά δύσκολη καθημερινότητα στην οποία αυτή η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένες επιλογές. Και δεν μπορώ να μην μπω στον πειρασμό και να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι λογικό και το σκέφτεται ο καθένας. Ή ο κύριος Τσίπρας είχε δίκιο το 2015, το Γενάρη, το Φλεβάρι, μέχρι και τον Ιούνιο-Ιούλιο, ή έχει δίκιο τώρα. Γιατί λέω αυτό? Γιατί από το Γενάρη μέχρι τον Ιούλιο του 2015 έλεγε ότι δεν υπογράφουμε καμία διανοιακή σύμβαση, δεν πιστεύουμε στα μνημόνια, δεν κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Και μας οδήγησε σε ένα δημοψήφισμα το οποίο κόντεψε να μας πετάξει έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και στη συνέχεια έχει έρθει και εφαρμόζει ένα μνημόνιο το οποίο έχει πολύ συγκεκριμένες συνέπειες. Ποιες είναι αυτές? Ότι οι έμεσοι φόροι έχουν πολλαπλασιαστεί σε σχέση με τους άμεσους φόρους. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι χτυπιούνται είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι χαμηλόμισθοι, οι χαμηλοσυνταξίοχοι, ο λαός. Οι πλουσιότεροι έχουν γίνει ακόμα πιο πλούσιοι τα τελευταία χρόνια και οι φτωχοί έχουν γίνει ακόμα φτωχότεροι. Δεν υπάρχει καμία πρόσβαση στα νοσοκομεία, δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση στα σχολεία. Υπάρχει ο ένφια ακόμα εδώ πάνω από το κεφάλι μας και φυσικά μία σειρά νόμων τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόσουμε για τα επόμενα πολλά χρόνια. Μέχρι το 2060 η χώρα μας έχει δεσμεύσει, κύριε Λιάτσο, και είμαστε η μοναδική χώρα από όσες βγήκαν από πρόγραμμα που έχει κάτι αντίστοιχο. Ούτε η Πορτογαλία, ούτε η Κύπρος, ούτε η Ιρλανδία έχει μετά τη λήξη των προγραμμάτων τους μέτρα σαν αυτά τα οποία καλούμαστε να εφαρμόσουμε εδώ και τα οποία δεν βγαίνουν. Διότι φαντάζομαι ότι όποιος είναι στο τραπέζι, θα ήθελα να ακούσω και ένα σχόλιο και από τους υπόλοιπους, δεν μπορεί να δεχτεί ότι η χώρα μας μετά από τόσα χρόνια κρίσης μπορεί να βγάλει 3,5% πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2022. Αυτό έχει συμφωνήσει αυτή η κυβέρνηση. Και ταυτόχρονα να λέμε ότι θα βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Δεύτερον, αυτό το οποίο επίσης θα ήθελα να σχολιάσω, είναι ότι η χώρα έχει ένα τεράστιο πρόβλημα στην καθημερινότητά της όσον αφορά την ασφάλεια των πολιτών. Επειδή ακούστηκε προηγουμένως και για το ΜΑΤΙ, κοιτάξτε, στην αρχή βγήκε η κυβέρνηση πάνω στην εθνική τραγωδία και είπε ότι δεν φταίει κανείς ή μάλλον της έφταιγε στην αρχή μια σειρά δημοσιογράφων, τα αυθαίρετα, οι παλιοί και ούτω καθεξής. Μετά βρήκε ότι την ευθύνη την έχουν οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, ο κύριος Καπάκης και στη συνέχεια ο κύριος Τόσκας, οι οποίοι έφυγαν από τη θέση τους. Και σήμερα βλέπω τον αρμόδιο υπουργό εκείνης της περίοδου επίσης να φεύγει από τη θέση του ή να τον φεύγουν από τη θέση του και να τον πηγαίνουν γραμματέα για να διαχειριστεί ή να χρεωθεί την ήττα που έρχεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως και αυτό είναι κάτι το οποίο προφανώς παρακολουθεί ο κόσμος και όσοι ασχολούνται, διότι έχει να κάνει και με μια σειρά άλλων πραγμάτων τα οποία έχουν δει το φως δημοσιότητας, κορυφαίο εκ των οποίων είναι η αντίδραση των αρμόδιων υπηρεσιών μετά το τραγικό περιστατικό στο Φιλοπάπου. Και το λέω αυτό διότι αποδεικνύεται ότι μιλάμε για τρεις σεσημασμένους εγκληματίες, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι και είχαν τη δυνατότητα να κάνουν αυτό το οποίο έκαναν και να οδηγήσουν στο αποτέλεσμα το οποίο οδήγησαν. Επομένως, η χώρα πρέπει να αλλάξει σελίδα και εμείς και στα 44 χρόνια της 3ης του Σεπτέμβρη, τη Δευτέρα που έρχεται, αλλά και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα αναλύσουμε το πλήρες πλαίσιο με το οποίο η Ελλάδα επιτέλους θα αλλάξει σελίδα. Μάλιστα. Κύριε Παπαριστόπουλε, πόσο εύκολο και τι σημαίνει 3,5% πλεόνασμα, αυτό που λέει ο κ. Χριστίδης, κάθε χρόνο μέχρι το 2022. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Θα μου επιτρέψετε, για την κοινωνία. Βεβαίως, σας επιτρέπω να πείτε ό,τι θέλετε. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Λιάτσο, ναι. Να διαπιστώσω ότι ο ορθός λογισμός πλέον δεν υπάρχει στον πολιτικό λόγο. Έχει εξαφανιστεί. Ανταυτού βλέπουμε υπερβολές, βλέπουμε ανύπαρκτα γεγονότα
και βλέπουμε μια άνευ προηγουμένου χυδαιότητα. Και θα έλεγε κανείς που φτάνει σε ακραία σημεία, ανεπίτρεπτα καμιά φορά. Πριν σας πω τη γνώμη μου, θέλω να αναφερθώ σε 4 νούμερα, κύριε Λιάτσο, για να συνονογιόμαστε. Αυτή η κυβέρνηση, που τόσα κακά ακούγονται, παρέλαβε τα ελλείμματα το 2009 στο 15,1, ακούστε το νούμερο, και είναι μια χειροπιαστή απάντηση γιατί η Ιρλανδία, η Κύπρος βγήκανε γρήγορα και η χώρα μας άργησε. Σήμερα υπάρχει ένα μικρό πλεόνασμα 0,8. Συγγνώμη, πότε το παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση? Μη με διακόπτετε, αν έχετε την καλοσύνη, είμαι σαφής. Λέω, 2009, μη με διακόπτε, κύριε Χριστίδη, δεν θέλω διακόπτη. Όχι, σας κάνω μια ερώτηση. Το 2009 είχαμε κυβέρνηση Πασόκ που το παρέλαβε 15,1. Ξαναλέω. Το 2009 το ελλείμμα ήταν 15,1. Είναι στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή. Είναι στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαβάστε τα. Τα έχουμε διαβάσει. Συμφωνώ εγώ σε αυτό. Κάντε τους συλλογισμούς σας. Αφήστε με να πω και εγώ τη σκέψη μου. Δεν διέκοψα κανένα. Έχετε δίκιο. Δεύτερον, η ύφεση το 2010, κύριε Λιάτσο, ήταν γύρω στο 5,5. Το 2017 είχαμε 1,7 ανάπτυξη και σήμερα πάμε στο 2,3. Τρία. Η ανεργία, ένα απίστευτο νούμερο, έφτασε στο 27,5. Σήμερα έσπασε το φράγμα, το 20 είναι πολύ μεγάλη, αλλά έπεσε γύρω στις 7 μονάδες. Και το πιο απίστευτο απ' όλα, που κάποιοι το αποσιωπούν, το δεκαετές ομόλογο το 12 έφτασε στο 36,2, κύριε Λιάτσο. Αν αυτό δεν είναι ορισμός ότι παρέλαβες μια χώρα σε χρεοκοπία, προφανώς κάποιοι ζούμε σε άλλες χώρες, και δεν μας ενδιαφέρει ποιος χρεοκόπησε τη χώρα. Και ακόμα, για να συνονογιόμαστε, κύριε Λιάτσο, θέλω να θυμίσω ότι για την Πρόνοια δίνονταν μέχρι και το 2015 γύρω στα 760 εκατομμύρια. Σήμερα το νούμερο περνάει τα 3 δις. Θέλω ακόμα να θυμίσω ότι τα επόμενα 10 χρόνια γλιτώνουμε 50 δις. Να μην τα αναλύσω. Mm-hmm. Τα επόμενα 10 χρόνια, είμαι σαφής, μέχρι το 32. Θέλω ακόμα να θυμίσω τους 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστους και τα 94 τόμοι που απασχολούν αυτή τη στιγμή πάνω από 80.000 Έλληνες. Θα μπορούσα να μιλάω μέχρι αύριο το πρωί για το τι παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση, η τόσο κακιά, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος χαρακτηρίζεται από το πρωί στο βράδυ με χυδαίες εκφράσεις, που δεν θα μπω σε αυτή τη λογική, κύριε Λιάτσο. Και λέω το εξής. Κανείς δεν θριαμβολόγησε για αυτό που έγινε την 21η Αυγούστου. Κανείς. Ούτε άκουσα καμία θριαμβολογία. Ένα καινούριο ξεκίνημα και μια πρόκληση είναι. Δημόσια διοίκηση πάσχει, κύριε Λιάτσο, το ξέρουμε όλοι. Δημόσιες υπηρεσίες πάσχουν. Ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου υποφέρει αυτή τη στιγμή. Έχει μισθούς πείνας, δεν το κρύβει κανένας. Mm-hmm. Συνέπειες αυτής της ιστορίας. Η Die Welt, θα το λέω συνέχεια, έχει δώσει όλα τα στοιχεία το 2015 πώς φύγανε 800 δις από τη χώρα. 800 δις, Die Welt. Η Die Welt είναι η καθημερινή της Γερμανίας. Δεν είναι καμιά λαϊκίστικη εφημερίδα. Όχι, και μιλά ακριβώς σε τι οικονομικούς παραδείσους πήγανε, τι offshore γίνανε. Ότι φύγανε από την Ελλάδα 800 δισεκατομμύρια ευρώ. 800 δις, το έντυπο το καταθέστα πρακτικά της Βουλής. Δεν μιλάω ποτέ χωρίς στοιχεία. Τι θέλω να πω, κύριε Λιάτσο. Δεν θριαμβολογεί κανένας. Είναι μια πρόκληση αυτό που έγινε. Και πιστεύω ότι είναι ο εφιάλτης για τη διαπλοκή. Η διαπλοκή δεν θέλει διαφάνεια, δεν θέλει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν θέλει ΑΣΕΠ. Δεν τα θέλει, γιατί θα τα είχε κάνει 40 χρόνια κυβερνάγανε. Εμείς δεν κάναμε τον ΑΣΕΠ, αν έχει την καλοσύνη. Μα δεν λέτε κάποια πράγματα, λέτε και το 2009. Αφήστε με. Τον ΑΣΕΠ εμείς τον κάναμε. Αφήστε με. Δεν τον έκανε εσύ. Σας λέω πρώτος ότι τον έκανε ο Αναστάσης ο Πεπονής, ο οποίος δεν βγήκε βουλευτής. Κύριε Χριστίδη, μα τι, γιατί κύριε δεν Χριστίδη, αυτό. Με διακόπτετε. Κάντε μου τη χάρη, αδικείτε τον εαυτό σας. Μα δεν είναι αδικό, αλλά λέτε είστε εκπρόσωπος τύπου και πρέπει να είστε προσεκτικός. Είμαι, γι' αυτό το λέω. Ξαναλέω, κι άλλα γίνανε, και η διάβια έγινε κι άλλα. Αν θέλετε, να φτιάξω το αγιογράφημα του Πασό, να το φτιάξω. Αλήθεια, λέτε, αλλά λέτε με προκαλείτε, και θα σας θυμίσω όλες τις μίζες στα εξοπλιστικά, θα σας θυμίσω ότι έγινε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, θα σας θυμίσω ότι έγινε σε πάρα πολλά πράγματα. Με προκαλείτε. Θέλετε αυτή να θυμηθείτε, να το συζητήσουμε. Δεν σας αφήνω. Δεν θέλω. Επισημάνω... Θέλω να ακουστώ. Θέλω να ακουστώ. Δεν διαστρεβλώνω τίποτα. Τον ΑΣΕΠ τον έκανε ο Αναστάσης ο Πεπονής και σας μιλάω ειλικρινά, τον παραβιάζατε. Κάνετε λάθος. Από το πρωί ως το βράδυ, αφήστε. Οι συνεντεύξεις του Κώστα Καραμαλή παραβίασαν τον ΑΣΕΠ.
Καμιά αντίρρηση. Εγώ αυτό, δεν είμαι υπερασπιστής λοιπόν. Προσώπων εδώ. Ναι. Εγώ μιλάω για τη χώρα. Θέλω να πω, κύριε Αλιάτσο, για να μην τρώω χρόνο, να μιλήσουν και οι φίλοι, οι υπόλοιποι, ότι έχει πάθει μεγάλη ταραχή διαπλοκή για το αυτό που συνέβη στις 21 Αυγούστου. Για έναν απλό λόγο. Ο ζωτικός της χώρος είναι όλα όσα σας είπα. Αυτός ο ζωτικός χώρος σιγά σιγά θα φύγει. Δεν κρατάει κανείς τον Άλεξη Τσίπρα και αυτή την κυβέρνηση. Και προκαλώ δημόσια, όπως η Όλγα Γεροβασίλη είπε προχθές στη Βουλή, φέρτε μου έναν που διόρισα εκτός ΑΣΕΠ, γιατί τις λένε ότι διόρισες κόσμο. Εγώ λέω, φέρτε μου έναν που να κάνει διάφορες παρανομίες αυτή τη στιγμή και να είναι στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Έναν φέρτε μου. Ή φέρτε μου μία περίπτωση. Όχι τα κοτσομπολιά, κύριε Λιάτσο. Δεν υπάρχει. Μάλιστα. Και μόνο γι' αυτό το λόγο, και σας λέω, ένα πράγμα δεν έχει δικαίωμα αυτή η κυβέρνηση. Ναι, ναι. Να κάνει ό,τι κάνανε οι προηγούμενοι. Το πολιτικό. Και δεν έχω τίποτα με κανέναν επιχειρηματία. Σας το έχω πει 500.000 φορές. Τον ταγκό θέλει δύο. Με ενδιαφέρει ο πολιτικός που εκλέγεται. Στην Αγγλία για ένα χιλιάρικο χάνει την έδρα σου. Στη Δανία, στη Σουηδία. Θα γίνει αυτό και στη χώρα μας, κύριε Λιάτσο. Και δεν έχω τίποτα με κανένα κόμμα, γιατί σε όλα τα κόμματα υπάρχουν έτοιμοι πολιτικοί. Ευχαριστώ πολύ. Ποτέ πολιτικός πάλι. Ποτέ πολιτικός πάλι διαβλεκόμενος. Λοιπόν, επειδή πλησιάζουμε παρά 20 και πρέπει να πάω στις διαφημίσεις και να μην σας διακόψω, αγαπητέ κύριε Βατικιώτη, θα περάσω σε ένα διαφημιστικό 2 λεπτών και αμέσως μετά θα σας δώσω τον λόγο να δούμε το πρωτοσέλιδο της Contra News της Τρίτης, φίλες και φίλοι. Κύριε Καλοκαιρινέ, για δείξτε μας την πρώτη σελίδα της Contra News. Ο Πρωθυπουργός δίνει προτεραιότητα στον κόσμο της εργασίας και τη μεσαία τάξη, γράφει η εφημερίδα. Μείωση έμφυα 30%. Τι έγινε, παιδιά, θα το δούμε το πρωτοσέλιδο ή δεν θέλετε? Αν δεν το έχετε, δεν πειράζει, θα το δείξουμε μετά τις διαφημίσεις αν δεν το έχετε. Σας ματιάσανε, σας ματιάσανε. Να το, μπράβο. Μείωση έμφυα 30%, μεγάλες φοροαπαλλαγές, αυξήσεις στους μισθούς και ενίσχυση των οικονομικά αδύναμων. Τα κριτήρια για χορήγηση επιδόματος στέγασης. Ξεκίνησαν οι κατεδαφίσεις των κόκκινων κτηρίων στο Μάτι, τα οποία είχαν κριθεί ακατάλληλα. Επικεφαλής διοίκησης της CIA, ο ομογενής Άντριου Μακρύδης, και το κεντρικό άρθρο της εφημερίδας έχει τίτλο «Μην τολμήσουν». Αυτή είναι η κόντρα της Τρίτης, φίλες και φίλοι. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε 2 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Πάρα πολλά τα μηνύματα, φίλες και φίλοι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας εύχομαι καλό φθινόπωρο με υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Κάθε βράδυ θα είμαστε εδώ, σε αυτή την δύσκολη ώρα. Είναι αργά, βεβαίως είναι αργά. Αλλά η εκπομπή δεν καταλαβαίνει από ωράρια. Δεν καταλαβαίνουμε από ωράρια. Είναι αργά 12:00, αλλά είναι η καλύτερη ώρα για ενημέρωση. Κυλάει όλη μέρα. Μπορούμε να βλέπουμε τα γεγονότα, να τα αναλύουμε και να τα συζητούμε εδώ με τους καλεσμένους. Κυρία Ευγενία από Ζωγράφου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει, δουλεύω στα νοσοκομεία, λέει πολύ καλά λόγια για την εκπομπή. Την ευχαριστώ πολύ και λέει ότι όλος ο κόσμος έχει πρόσβαση στα νοσοκομεία, κύριε Χριστίδη. Κύριος Δημήτρης από Θεσσαλονίκη, μας λείψατε πολύ, σας είχαμε παρέα. Εύχομαι δημιουργική νέα περίοδο. Τόσο πολύ ξέχασε η δεξιά τις συνήθειές της. Ήμουν ανθιπολοχαγός το 64 και φακελώνανε τους πολίτες για τα φρονήματα. Ο κύριος Χρήστος από την Ηλιούπολη λέει μήπως οι νεκροί ζωντανέψανε. Ο κύριος Πέτρος από τα Πατήσια λέει ότι σήμερα χειρουργήθηκε η ανιψιά μου στο παιδόν και όλα ήταν τέλεια και όσον αφορά την καθαριότητα και την εξυπηρέτηση και άριστο το ιατρικό προσωπικό. Ο κύριος Γιώργος από τον Παγκράτη, καλή σεζόν Εμίλιε σε εσάς και στους υπολείπους. Να είστε πάντα καλά, κύριε Γιώργο, ευχαριστούμε θερμά. Κυρία Στέλλα από τη Μεταμόρφωση. Κυρία Σημακοπούλου για τη διακοπή ρεύματος το 2013 στη Σαντορίνη που κράτησε 3 μέρες. Τι έχετε να πείτε? Καλή ερώτηση κάνετε, κυρία Στέλλα από Μεταμόρφωση. Κάνετε πολύ καλή ερώτηση. Κυρία Κατερίνα από Κορυδαλό. Η ακροδεξία από τα δύο κόμματα δεν έχουν να μας προσφέρουν κανένα νέο είδος διαλόγου. Σήμερα, αγαπητέ κύριε Βατικιώτη, είχαμε 2 πολύ σημαντικές ειδήσεις κατά τη δική μου γνώμη. Είχαμε το τέλος σε μια μεγάλη αδικία κατά των νέων εργαζομένων, δηλαδή τι, είχαμε την κατάργηση
μιας μεγάλης αδικίας με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Το ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας στην ομιλία που έκανε στην Κεντρική Επιτροπή. Πρόκειται για τη διάκριση κατά των νέων εργαζομένων, οι οποίοι εξαιρούνταν ακόμα και από αυτό τον χαμηλό κατώτατο μισθό, των 586 ευρώ μεικτά, παρακαλώ. Το 586 είναι μεικτά. Την εφεύρεση δηλαδή με πρόσχημα τη μείωση της πολύ υψηλής ανεργίας, άνω του 60% στους νέους, του υποκατώτατου μισθού των 510 ευρώ μεικτά, δηλαδή καθαρά μας κάνει 428 ευρώ, για τους νέους κάτω των 25 ετών. Ο κατά 12% κατώτερος από τον κατώτατο μισθό για τους νέους, πότε θεσπίστηκε? Θεσπίστηκε το 2012, επί κυβέρνηση Παπαδήμου, η οποία κυβέρνηση Παπαδήμου, για να το θυμίσουμε, στηριζότανε από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και το ΛΑΟΣ του κυρίου Καρατζαφέρη, μαζί με τη μείωση 22% στον κατώτατο μισθό και νομοθετήθηκε επίσημα με το νόμο 4093 του 2012. Ακριβώς. Έκτοτε, τα λέω καλά, έκτοτε ο κατώτατος μισθός για νέους ως 25 ετών, κύριε Βατικιώτη, έπεσε κατά 32% σε σχέση με ό,τι ίσχυε μέχρι πρότινος, δηλαδή από τα 751 ευρώ μεικτά στα 510 ευρώ μεικτά. Τα λέμε αυτά για να τα θυμόμαστε και να ξέρουμε τι γίνεται. Γιατί πράγματι είναι μια σημαντική υπόθεση. Κατά τη δική μου γνώμη. Μπορείτε να μου πείτε ότι έχω λάθος ή οτιδήποτε. Είναι πολύ σημαντική το δεύτερο, υπόθεση. Το δεύτερο, και σταματώ και σας δίνω αμέσως το λόγο. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι αυτό που είπε η υπουργός, η κυρία Αχτσιόγλου, υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μίλησε, έδωσε μια συνέντευξη σε ένα ραδιόφωνο στο 247, αν δεν κάνω λάθος, και μίλησε για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και είπε ότι είναι γεγονός η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Οι δύο βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η αρχή της επεκτασιμότητας και η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης, επανισχύουν από την 21η Αυγούστου, δηλαδή με το τέλος των συμβάσεων. Και ακόμα ένα ερώτημα για να έχουμε μια συνολική τοποθέτηση. Μου έστειλε ένας φίλος ένα μήνυμα, το οποίο το βρήκα ενδιαφέρον. Είναι ο φίλος μου ο Ιορδάνης, ο οποίος μου λέει: φίλε, καλή τηλεοπτική σεζόν. Αφού το χρέος της Ελλάδας το 2010 ήταν 310 δισεκατομμύρια και τώρα είναι 345 δισεκατομμύρια, γιατί μπήκαμε στα μνημόνια? Και θα μπορούσε να γίνει πιο προκλητικό το ερώτημα, γιατί τότε είχε χαρακτηριστεί μη βιώσιμο το χρέος και σήμερα κρίνεται μακροπρόθεσμα βιώσιμο, παρότι έχει αυξηθεί και ως ποσό και ως ποσοστό. Τα μέτρα, κύριε Λιάτσο, ορίστε. Εξυπηρετήσιμο. Και μακροπρόθεσμα βιώσιμο. Κατά την ορολογία του Δημοτικού. Θα εκτιμηθεί το 2032. Μεσοπρόθεσμα βιώσιμο. Μέχρι το 2038. Εξυπηρετήσιμο. Τα μέτρα που εξήγηλε σήμερα και ο Πρωθυπουργός και ακούσαμε από τον κύριο Νεφελούδη και από την αρμόδια Υπουργό είναι πραγματικά ευπρόσδεκτα και πιστεύω ότι αναδεικνύουν το τεράστιο πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Και το πρόβλημα δεν είναι η ασφάλεια των πολιτών. Όλα αυτά που λέγονται είτε για τα εξάρχεια, είτε και για το τραγικό περιστατικό στο Φιλοπά, που πιστεύω ότι δεν έχουν καμία σχέση με το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Με 20% ανεργία, ένα είναι το ζήτημα σήμερα, το πώς θα μπορέσουμε σταδιακά, αλλά μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια, πραγματικά να επανέλθει η ανεργία στο 8%. Εκεί που ήταν δηλαδή και πριν τα μνημόνια. Ακριβώς. Μονοψήφιος. Στο 7% νομίζω, 7 με 8, κάτι τέτοιο. Το ερώτημα φυσικά το οποίο δημιουργείται σε σχέση με τις εξαγγελίες των κυβερνητικών είναι το εξής. Είναι κατά πόσο αυτή η αύξηση του μισθού θα είναι πράγματι υποχρεωτική, θα είναι δεσμευτική για την εργοδοσία δηλαδή, ή θα εναπόκειται στην καλή θέληση του κάθε εργοδότη. Καταλαβαίνουμε ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Δηλαδή να είναι υποχρεωτική, λέτε. Φυσικά. Να είναι υποχρεωτική προκειμένου να εφαρμοστεί, να έχει πραγματικό αντίκρισμα. Μπορεί να είναι υποχρεωτική. Φυσικά, μπορεί. Στο παρελθόν ήταν υποχρεωτική και θα μπορούσε να ήταν πάρα πολύ εύκολα υποχρεωτική εάν είχαμε, για παράδειγμα, την δυνατότητα να επανέλθει
η υποχρεωτική διαιτησία και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουν να κατοχυρωθούν οι συλλογικές συμβάσεις και αυτοί οι μισθοί οι οποίοι εξαγγέλλονται πραγματικά να εφαρμόζονται και να υπάρχουν μέτρα για την εργοδοσία στην περίπτωση που δεν εφαρμόζει αυτούς τους μισθούς. Και ξέρουμε μάλιστα ότι στην πραγματικότητα οι εργασιακές σχέσεις είναι πολύ χειρότερες από αυτές οι οποίες ψηφίστηκαν το Μάρτιο του 2012 με το δεύτερο μνημόνιο, όπως αναφέρατε. Στην πράξη δηλαδή ξέρουμε ότι το ωράριο καταπατιέται, ότι η αδήλωτη εργασία έχει χτυπήσει κόκκινο, ότι δεν καταγράφονται υπερορίες και όλα αυτά τα πράγματα. Παρόλα αυτά, ακόμα και αυτές οι εξαγγελίες πιστεύω ότι όσο και να είναι ευπρόσδεκτες και να έρχονται πραγματικά να βοηθάνε τη σημερινή κατάσταση, απέχουν σημαντικά από το να μπορούμε να πούμε με πραγματικούς όρους ότι εδώ μπαίνει ένα τέλος στην εποχή των μνημονίων. Εγώ θα έλεγα το εξής, κύριε Λιάτσο. Ας πούμε ότι θα μπει ένα τέλος στην εποχή των μνημονίων όταν, για παράδειγμα, θα επανέλθει ο 13ος και ο 14ος μισθός μαζί και η σύνταξη. Όταν θα επιστραφούν στους συνταξιούχους όλες οι απώλειες που έχουν καταγράψει από το 2009 και μετά. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Ναι. Είναι οι απώλειες που λέτε τώρα. Ναι. Μιλάμε ότι θυμίσω, είναι πάρα πολλά τα λεφτά. 60 δισεκατομμύρια. Να σας θυμίσω όμως ότι τον Ιανουάριο του 2018 το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ έκανε έναν υπολογισμό ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια που πραγματικά οι εργαζόμενοι έχασαν ακόμα και 30 και 40% επί των αποδοχών τους, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις θησάβρισαν, έβγαλαν κέρδη. Προηγούμενα αναφέρθηκε για εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Είναι αυτό που λέει ο λαός, οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Κατά συνέπεια. Δηλαδή εμείς οι φτωχοί την έχουμε πατήσει, φίλες και φίλοι. Όπως καταλαβαίνετε, είμαστε στην περίοδο που το σύστημα δεν μας ευνοεί τους φτωχούς εμάς. Παρακαλώ. Και βέβαια να συνεχίσουμε να πούμε ότι πέρα από αυτά τα ζητήματα, τα άμεσα οικονομικά, τα οποία πρέπει να ψηφιστούν, να αποτελέσουν νόμο προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής και εργασίας εκατομμυρίων Ελλήνων, υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα οι ιδιωτικοποιήσεις. Μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή την περίοδο το ελληνικό δημόσιο έχασε από τα χέρια του τον ΟΛΠ. Έχασε τον ΟΛΘΕ, έχασε 14 περιφερειακά αεροδρόμια. Υπάρχει δηλαδή. Τα οποία γεμίσανε τα θησαυροφυλάκια τους αυτή την περίοδο. Ακριβώς. Είχαμε αύξηση στα ελληνικά αεροδρόμια πάνω από 10% φέτος, μέχρι στιγμής. Έτσι. Να θυμίσουμε επίσης ότι με ένα πολύ πρόσφατο νόμο πέρασε στο υπερταμείο των ιδιωτικοποιήσεων, το οποίο θα έχει διάρκεια ζωής 99 χρόνια, όλη η δημόσια περιουσία η οποία έχει δεσμευτεί από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, τον επίσημο φορέα των δανειστών, προκειμένου ως εγγύηση για τα δάνεια που έχει πάρει το ελληνικό δημόσιο, και μία σειρά άλλα τέτοια μέτρα τα οποία δείχνουν ότι το καθεστώς το μνημονιακό, το οποίο επιβλήθηκε την προηγούμενη οκταετία, έχει πολύ βαθιές ρίζες. Είναι ένα καθεστώς το οποίο όσα μέτρα και να ανακοινωθούν όπως αυτά που ανακοινώθηκαν σήμερα, πραγματικά θέλει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά προκειμένου να ξεριζωθεί, προκειμένου να επιστρέψουμε ακόμα και σε εκείνο το σημείο που ήμασταν το 2009, το οποίο προφανώς δεν ήταν παράδεισος, δεν ήταν ένα σημείο το οποίο είναι αξιοζήλευτο. Παρόλα αυτά όμως το σημερινό σημείο είναι πολύ χειρότερο από αυτό τότε. Που ήταν τότε, κύριε Λιάτσο, ακριβώς. Αυτό που υποστηρίζει με φανατισμό η αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα, ότι το 2014 προχωρούσε καλά η οικονομία και ότι αν δεν είχαμε το μπλοκάρισμα με την εκλογή Προέδρου και που οδηγηθήκαμε σε εκλογές, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα σήμερα. Εσείς το ασπάζεστε ή πιστεύετε ότι είναι μία υπερβολή ή ένα ψέμα γενικώς? Εγώ πιστεύω ότι το 2015 πραγματικά υπήρξε, δεν είναι θέμα άποψης, τα στοιχεία δείχνουν ότι πραγματικά υπήρξε ένα μεγάλο πισωγύρισμα στην οικονομία. Αυτό το πισωγύρισμα όμως. Το 2015 ποια περίοδο ακριβώς λέτε, για το πρώτο εξάμηνο? Ακριβώς. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Μάλιστα. Επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν όμως ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν ευθύνη των πιστωτών. Των δανειστών. Ακριβώς.
οι οποίοι επέλεξαν να εφαρμόσουν μια τιμωρητική πολιτική, εξάντλησαν την αυστηρότητά τους. Ας θυμηθούμε τότε τι έλεγε ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, ο Σόιμπλε, ακριβώς, όταν έλεγε ότι θα ξετομαριάσω το ΣΥΡΙΖΑ και θα ξετομαριάσω, ακριβώς, και θα δείχνω θα το τομάρι τους στους ποδέμους. Ακριβώς. Τι βρήκε τη λέξη. Ακριβώς. Άρα, πραγματικά πήγε πίσω η οικονομία το 2015 και πήγε πίσω. Σωθήκαν βέβαια οι τράπεζες. Έτσι. Οι ξένες δεν σωθήκαν, οι τράπεζες. Σωθήκαν οι ξένες τράπεζες, ναι, τις οποίες έσωσε ο ελληνικός λαός και οι ελληνικές τράπεζες. Και οι ελληνικές τράπεζες. 30 δισεκατομμύρια πήραν μέσα από τις διαδοχικές ανακεφαλαιοποιήσεις. Τις οποίες ανακεφαλαιοποιήσεις ποιος τις πληρώνει, ας πούμε. Εξακολουθεί να τις πληρώνει ακόμα και σήμερα ο ελληνικός λαός και σε αντάλλαγμα αυτό που παίρνει είναι πληστηριασμούς χιλιάδων κατοικιών και μια νέα γενιά αστέγων η οποία δημιουργείται αυτή τη στιγμή. Έχουμε 7.500 πληστηριασμούς μέσα στο 18 μέχρι στιγμής. Ακριβώς. Έχουμε 7.500 πληστηριασμούς. Και, οι και τώρα που τα λέτε αυτά, γιατί είστε πάντα που λέμε εμείς οι Εγγλέζοι to the point, τα λέει δηλαδή πολύ καλά τα λέει ο κύριος Βαντικιώτης, έδωσε συνέντευξη ο Ντάισεμπλουμ, ο οποίος λέει, αποκαλύπτει ότι ο Βαρουφάκης με παρακαλούσε στο ασανσέρ, μετά εκείνο το γκαυγά που είχαν, τον παρακαλούσε, λέει, στο ασανσέρ, φεύγοντας ο Ντάισεμπλουμ, τότε πρόεδρος Eurogroup, φίλες και φίλοι, να μην φύγει για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Έκανε όμως μερικές αποκαλύψεις ότι, ακούστε κύριε Βαντικιώτη τι είπε, ότι θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί στο θέμα της Ελλάδος μια διαφορετική πολιτική, αφού τα προγράμματα ήταν πολύ αυστηρά και η εφαρμογή τους εξαιρετικά δύσκολη. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν σοβαρές πολιτικές ευθύνες, ενώ έγιναν πολλά λάθη από τους Έλληνες πολιτικούς και πριν από την κρίση. Επέριψε ο Ντάισεμπλουμ ευθύνες και τους Γερμανούς. Εμείς τον λέγαμε τότε ότι ήταν ο κλητήρας του Σόιμπλε. Σήμερα, στη συνέντευξη που έδωσε, επέριψε ευθύνες και στους Γερμανούς για την καθυστέρηση να αποδεχθούν την ανάγκη συλλογικής ευρωπαϊκής δράσης με την εφαρμογή προγραμμάτων διάσωσης στις χώρες που κινδύνευαν. Και επεσήμανε πως, αν και δεν ήταν σωστό να λαμβάνονται αποφάσεις Βρυξέλλες μακριά από τα εθνικά κοινοβούλια, η κρίση ήταν τεράστια και έχριζε άμεσης αντιμετώπισης. Βέβαια, αναφέρεται στην ιστορία του κυρίου Βαρουφάκη και λέει ότι πολύ σύντομα, μετά το πρώτο Eurogroup, το Φεβρουάριο του 2015, σταμάτησε, να δούμε τον κύριο Βαντικιώτη, εντάξει, σταμάτησε κύριε Βαντικιώτη να συνομιλεί ο κύριος Ντάισελ με τον κύριο Βαρουφάκη. Και άνοιξε διάβλο επικοινωνίας με τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη τον Τσίπρα. Και μαζί γινόταν η διαπραγμάτευση, δηλαδή ανάμεσα σε αυτόν και τους υπόλοιπους και στον κύριο Τσίπρα. Πάντως, στις αποκαλύψεις του ήταν και ότι η κεντρική επιδίωξη τότε ήταν η διάσωση των τραπεζών και όχι των κρατών. Το έχει πει αυτό, ναι, έχετε δίκιο, βεβαίως. Ναι. Αυτό υπάρχει, πέρα από το ότι έχει δηλώσει ο κύριος Ντάισεμπλουμ, υπάρχει και στα πρακτικά του ΔΝΤ. Η απόφαση του ΔΝΤ εκείνη την εποχή έλεγε καθαρά ότι οι αντιπρόσωποι των χωρών που έχουν εκτεθειμένες τράπεζες στην Ελλάδα αναλαμβάνουν, μιλάω για το 2010 τον Μάιο, αναλαμβάνουν την ευθύνη να μην πάρουν τα λεφτά του πακέτου διάσωσης, του δανείου διάσωσης και φύγουν από την Ελλάδα. Και είναι αυτό ακριβώς το οποίο συνέβη το 2010. Για αυτά τα πράγματα όλα όμως υπάρχουν ευθύνες και δεν αναφέρομαι μόνο φυσικά σε πολιτικές ευθύνες. Αυτά όλα φυσικά είναι τώρα τα οποία λιγάκι ξεχνιούνται, λιγάκι παραμερίζονται και από την κυβέρνηση βλέπουμε να επιχαίρει για το γεγονός ότι ακόμα και οι δανειστές μας θριαμβολογούν για το τέλος των μνημονίων. Αυτό για το οποίο δικαιούνται να θριαμβολογούν οι δανειστές μας είναι ότι ο ελληνικός λαός έσωσε τις γαλλογερμανικές τράπεζες, οι οποίες ήταν πραγματικά εκτεθειμένες στο ελληνικό χρέος και οι οποίες, γιατί όχι, να μην πλήρωναν την έκθεσή τους δεδομένου ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια απολάμβαναν τα υπεριψηλά ελληνικά επιτόκια και αυτά τα υπεριψηλά επιτόκια ήταν λόγω του ότι η Ελλάδα κρινόταν ως αφαιρέγγια. Ζητούσαν λοιπόν κάτι παραπάνω για να μας δανείσουν. Έπαιρναν αυτό το παραπάνω και την κρίσιμη στιγμή είπαν εμείς τώρα θέλουμε να φύγουμε, δώστε δάνεια διάσωσης, επιβάλλετε εξοντοτικά μέτρα λιτότητας όπως και έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διευκρινιστικά, ναι, η παρούσα κυβέρνηση, ας αφήσουμε τον κύριο Βαρουφάκη, δεν έχει σύμφωνα με εσάς κύριε Βαντικιώτη καμία ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση πρώτον και δεύτερον, όλα αυτά τώρα έχουν τελειώσει. Έχει τελειώσει όλο αυτό. Δείξτε την κυρία Σημακοπούλου με τον κύριο Βαντικιώτη στο διπλό. Σήμερα, δεν υπάρχει πλέον κανένα θέμα.
και όλα θα πάνε καλά. Όχι, αυτό καθόλου. Είναι τώρα. Σήμερα η Ελλάδα... Και δεν φταίει ο κύριο... Αφήστε τον κύριο Βαρουφάκη, είναι μια ειδική περίπτωση. Ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνηση από εκεί και πέρα δεν έχουν καμία ευθύνη για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν το φταίξιμο των ξένων ή για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν την κατάσταση. Καμία ζημιά στην ελληνική οικονομία δεν προκάλεσε η παρούσα κυβέρνηση με δική της ευθύνη. Έχουν ευθύνη γιατί δεν ανέδειξαν τις ευθύνες των γερμανικών και των γαλλικών τραπεζών για την καταστροφή της ελληνικής οικονομίας και συνέχισαν την πεπατημένη, ψηφίζοντας δηλαδή ένα νέο μνημόνιο του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η ευθύνη της κυβέρνησης. Από εδώ και πέρα, αν θέλετε, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα. Με ένα δημόσιο χρέος στο 184% του ΑΕΠ, όπως είναι σήμερα, η Ελλάδα είναι πιο εκτεθειμένη. Προφανώς υπάρχει ένα μαξιλάρι ρευστότητας, το οποίο ψηφίστηκε στο τελευταίο Eurogroup. Δηλαδή ζούμε με τα αίτημα τώρα, να το ακριβώς, πούμε έτσι απλά, ζούμε, το καταλάβει ο κόσμος. Με τα αίτημα. Δεν θα τελειώσουν κάποια στιγμή. Φυσικά. Και τότε θα φανεί τότε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Και μάλιστα... Πρέπει να πούμε μια κουβέντα σε αυτό ακριβώς το σημείο για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Παρακαλώ. Ο κίνδυνος... Αν και ήθελα να πάω στον κύριο Τσαγκάρη που δεν έχει μιλήσει καθόλου... Επειδή επικαλούμαστε... Θα πει όλα μαζί ο κύριος. Θα πει όλα, ναι. Επειδή δύο συνομιλητές επικαλούνται το χρέος. Ναι. Και ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και αυτός είναι ο Γολγοθάς και αυτό και αυτό και αυτό. Αυτό κατάλαβα εγώ. Παρακαλώ. Και από τον κύριο Βακητικιώτη και από την κυρία Σημακόπουλου. Ναι. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το χρέος ως νούμερο, καθαρό ή ως ποσοστό έχει μια αξία αλλά είναι σχετική. Τη μεγάλη αξία έχει τι δαπανάς κάθε χρόνο για να εξυπηρετήσει το χρέος. Αυτό είναι το σημαντικό. Τα υπόλοιπα είναι λογιστικά νούμερα. Γιατί αυτά ξοδεύεις, αυτά παίρνεις από την περιουσία, αυτά δίνεις στους δανειστές σου. Και αυτό που εμείς θα δίνουμε μέχρι το 2032 είναι 10,5% του ΑΕΠ. Συνεπώς. 10,5% του ΑΕΠ θα δίνουμε έως 2032. Ξέρετε πόσο θα δώσαμε το 2011 για να εξυπηρετήσουμε το χρέος. 33% του ΑΕΠ. Ξέρετε πόσα δίνει η Ιταλία, 19% του ΑΕΠ. Ξέρετε πόσα δίνει το Βέλγιο, 18% του ΑΕΠ. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι τι ξοδεύεις κάθε χρόνο για να εξυπηρετείς το χρέος. Τελεία. Δηλαδή δεν σε νοιάζει τι χρωστάς στην τράπεζα, σε νοιάζει μόνο πόσα πληρώνεις το μήνα. Αυτό μας λέτε. Δείξτε την κυρία Σημακόπουλου με τον κύριο Μητσογιάννη. Δηλαδή. Μπορεί να χρωστά ένα εκατομμύριο στην τράπεζα, αλλά τι με νοιάζει να χρωστά ένα εκατομμύριο. Κυρία, το θέμα είναι ότι μου κάναν τη δόση 50 ευρώ το μήνα. Αυτό λέτε τώρα. Δεν λέω έχει σημασία τι χρωστάμε. Με... Θα πληρώνουμε για χιλιάδες χρόνια. Έχει υποθηκευτεί η περιουσία μας για 100 χρόνια. Όταν ήσασταν κυβέρνηση, αλύστε το πρόβλημα, αλλά δεν το λύσατε. Αναφερθήκατε στο 11. Όταν ήσασταν κυβέρνηση, δεν το λύσατε. Γιατί αναφερθήκατε στο 11. Αλλά όταν ήσασταν κυβέρνηση και αυτό δεν θα... Ακούστε τώρα. Το PSI... Τα είπατε, ακούστε. Το PSI τι έκανε, ακούστε, κυρία Σημακοπούλου. Όταν πήρατε την κυβέρνηση το 2004, το χρέος είναι... Όταν πήρατε την κυβέρνηση το 2004, το χρέος ήταν στο 96% του ΑΕΠ. Το παραδώσατε έκανε, το 2009 γιατί στο 100. Μα τι, έτσι είναι το στυλ μου, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, θα μου αλλάξετε και το στυλ. Όχι, προφανώς. Α, είπα, μήπως. Έχετε και αυτή έλεγα, την απέτηση. Μήπως, αν δεν φωνάζατε, μήπως έχετε και αυτό. Φωνάζω για να ακούει ο κόσμος. Φωνάζω για να ακούει ο κόσμος καλύτερα. Α, το παραδώσατε εντάξει, μετά από 5 χρόνια στο 135%. Και τώρα πού είναι, κύριε Λερτσογιάννη. Ποιος το πήγε στο 135%. Τώρα πού είναι. Τώρα, σήμερα. Για φωνάξτε τώρα πού είναι. Ποιος το πήγε στο 100%. Πόσο είναι το ποσοστό του ΑΕΠ σήμερα. Ποιος το πήγε στο 180%, κυρία μου. Ποιος το πήγε. Εσείς. Ποιοι εμείς, πού το αφήσατε το 14. Μήπως το αφήσατε στο 100. Μήπως το αφήσατε στο 100. Σήμερα είναι λιγότερο από το 14. Μήπως το αφήσατε στο 176. Δεν μπορείτε να μου απαντάτε φωνάζοντας. Φωνάξτε όσο θέλετε, αλλά δώστε μια απάντηση. Τώρα, αφήστε αυτά τα επικοινωνιακά κόλπα και τα λοιπά. Είναι το ΑΕΠ σήμερα ψηλότερο από το 14. Εγώ με νούμερα μιλάω. Με νούμερα, πόσο το πήγατε το 170. Επαναλαμβάνω, σήμερα είναι ψηλότερο. Θα μου απαντήσετε. Σας απάντησα. Πόσο ήταν το 100 το 2014. Σας απάντησα ότι σήμερα είναι ψηλότερο από το 14. Τον αριθμό μπορείτε να τον πείτε. Τον αριθμό ήταν. Τσακίσατε τον ελληνικό λαό. Τσακίσατε τις ελληνικές τράπεζες. Εσείς ξέρετε που τα έχετε διαβάσει καλά. Ένα λεπτό. Θέλει να παρέμβει ο γιατρός. Αφήστε. Γιατρέ μου, για πέστε παρακαλώ, μου παρακαλώ, πόσο αυξήθηκε το χρέος. Τσακίσατε τον ελληνικό λαό. Τσακίσατε τις ελληνικές τράπεζες. Θανάση, σε παρακαλώ. Κυρία Σημακόπουλου. Δεν το ξέρεις, δεν το έχετε διαβάσει ποτέ. Το έχουν γράψει 300 φορές όλες οι εφημερίδες. Ρωτήστε τον κύριο Τσαγκάρη. Τώρα όλα είναι
καλά. Κύριε Παπαδιστόπουλο, όλα είναι καλά. Γιατρέ μου, τα γιατρέψατε όλα τα προβλήματα. 180 το παραδώστε. Χρεοκοπημένη χώρα παραδώστε, κύριε Παπαδιστόπουλο. Τώρα είναι τέλεια. Τώρα είναι φανταστικά όλα. Γιατί εδώ δεν είναι τα νούμερα που μετράνε. Όλα είναι άριστα. Τώρα δεν μετράνε τα νούμερα. Ακούστε, κυρία Μακούστε. Θα τα ακούσετε. Θα τα ακούσετε. Βεβαίως, ακούω πολύ καλά. Τσακίσατε τους μισθωτούς. Είπα προηγουμένως για τον κατώτατο και τον υποκατώτατο μισθό. Τσακίσατε τους συνταξιούχους. Ενώ εσείς 12 μειών, εγώ τι είμαι εγώ. Εγώ δεν παίρνω καμιά απόφαση. Εγώ τι είμαι. Εγώ δημοσιογράφος. Εγώ τι είμαι που μου λέτε εσείς. Εσείς ήταν πολιτικός, αποφασίζατε. Εγώ τι είμαι που λέτε εσείς. Εσείς αποφασίζατε. Τι είμαι εγώ. Όταν λέτε εσείς τι εγώ προσωπικά. Ενώ οι κυβερνήσεις που πήραν τις αποφάσεις. Λοιπόν, τσακίσατε τους μισθωτούς, τσακίσατε τους συνταξιούχους, τσακίσατε τις τράπεζες. Τσακίζετε και αυτούς που δεν είχαν κόκκινα δάνεια και δεν τα ρυθμίσατε νωρίς. Και τώρα όλοι αυτοί είναι καλά. Λοιπόν, είναι φανταστικά. Σώθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, σώθηκαν από τον κύριο Τσίπρα. Αυτά είναι δικά σας επιβλήματα. Και επιπλέον δεν καταφέρετε είναι να μειώσετε και το χρέος. Τώρα. Το πήγατε και αυτό το ρημάδι στο 180. Και τώρα τέτοιο ψήθηκε ακόμα τέτοιο κατόρθωμα είναι αδιανόητο. Εντάξει. Μπράβο. Και αυτό είναι η ικανότητα και που τώρα έχετε είναι όλα τέλεια. Να κυβερνάτε τη χώρα. Τώρα βγήκαμε από το μνημόνιο και όλα θα πάνε καλά. Πήρατε από το 96% του 2004 το ΕΠ, το πήγατε στο 135 και μετά συνεχίζετε. Τώρα να κόβετε μισθούς, συντάξεις, να τους τσακίζετε όλους εγώ κυβερνάω. Και να τα πάνετε. Εμείς κυβερνάμε τώρα. Ποιος κυβερνούσε όταν μειώθηκε ο το 2012 που ήσασταν. Μήπως ήσασταν στην κυβερνητική πλειοψηφία. Μάλιστα. Για ποιο Παπαδήμο λέμε τώρα. Ήμουν στην κυβερνητική πλειοψηφία. Παπαδήμο ένα τραπεζίτη. Και το 2014 στην κυβερνητική πλειοψηφία. Μπράβο. Και τώρα όμω δεν είμαι στην κυβερνητική πλειοψηφία. Και το 2014 είναι Δημοκρατία του Παπαδήμου. Τώρα δεν είμαι στην κυβερνητική πλειοψηφία. Δεν τον διόρισε η Νέα Δημοκρατία. Τον βρήκε. Η Νέα Δημοκρατία τον ανέτρεψε κατά μία έννοια μάλιστα. Τον στήριξε τον Παπαδήμο. Του δώσε τις δυνατότητες. Αν ήθελε η Νέα Δημοκρατία μπορούσε τώρα να μην ψήφιζε. Κύριος Τσίπρας. Εάν ήθελε η Νέα Δημοκρατία, αυτό. Δημήτρη μου, ας μην ψήφιζε τη μείωση του μισθού, του κατώτατου μισθού κατά 31% για τον υποκατώτατο. Και για το πιέσει. Για να μην τρελαθούμε στο τέλος. Έτσι, με το δεύτερο πακέτο διάσωσης και λοιπά. Τώρα είναι λίγο πολιτικά τότε τα θέματα. Ανάς ολοκλήρωσε. Λοιπόν, να ολοκληρώσω. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα ακόμα. Θα δώσω μια είδηση μόνο, ναι, ναι. Την είχαν πει η Εμίλη εδώ κάποτε, αλλά τελείως έτσι, γιατί για ρώτησε μια τηλεθεάτρια, ναι. Ότι τι θα γίνει με τις 120 δόσεις για τους συνταξιούχους. Ναι. Τι θα γίνει. Υπάρχει ένα θέμα, ποιο είναι, ότι οι συνταξιούχοι και μισθωτοί δεν μπορούν να κάνουν ρύθμιση 120 δόσεων στην με 120 δόσεις στην εφορία. Δεν το επέτρεπε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Λοιπόν, σας το λέω σαν είδηση, έχει υπάρξει μια επεξεργασία μιας ρύθμισης, η οποία θα έρθει στους επόμενους μήνες, Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, ναι, όπου ναι. Και οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα μπορούν να πληρώσουν σε πολλές δόσεις, δεν λέω 120, 120 είναι ανώτερες, προσοχή, σε πολλές δόσεις τα χρέη τους, τις οφειλές τους, ό,τι στην και εφορία, να χρωστάς ανεξαρτήτου του ποσού. Θα είναι, το ποσό που θα χρωστάς θα είναι, ή μάλλον οι δόσεις θα καθορίζονται με κριτήριο το εισόδημα του πολίτη. Αν είναι χαμηλό το εισόδημα, μπορεί να είναι 120 δόσεις. Κάποιος που έχει λίγο πιο μεγάλο εισόδημα μπορεί να πληρώνει πότε σε 100 δόσεις. Μέχρι τον Νοέμβριο, μάλιστα. Λένε οι πληροφορίες μου. Ωραία. Αλλά αυτό έχουν αρχίσει και το επεξεργάζονται από το Μάιο. Ο Νοέμβριο το 18. Κατώτατος που είπε ο κ. Τσίπρας, πότε θα γίνει που ανακοίνωσε σήμερα. Εμένα τι ρωτάει, τον κ. Όχι, λέω ως ρεπόρτερ, λέω, μήπως έχετε κάποια εικόνα. Όχι, εγώ τώρα το έμαθα. Είπε ο κ. Τσίπρας ότι θα καταργήσει. Δείξτε τον κύριο Χριστίδη με το Θανάση. Εγώ, ξέρετε, κύριε, συγγνώμη από τον κύριο Τσαγκάρη, αλλά ακούω πάρα πολλές υποσχέσεις προς πάρα πολύ κόσμο. Και όταν προκλήθηκε ο κύριος Τσίπρας πριν από ένα μήνα να ψηφίσει στη Βουλή την κατάργηση της μείωσης των συντάξεων που έκανε ο νόμος. Ένα λεπτό. Και ότι θα μπορούσε. Όχι ένα λεπτό. Δεν σας διάκοψα. Τι δεν με διάκοψε. Δεν σας διάκοψα. Δεν σας διάκοψα. Δεν κάνω ερώτηση σε εσάς. Γιατί εσείς δεν μπορείτε να μου απαντήσετε, γιατί είστε δημοσιογράφος όπως είπατε προηγουμένως. Λέω, κάνω ένα σχόλιο. Ότι υπόσχεται πολλά ο κύριος Τσίπρας, κατάργηση του ενός, κατάργηση του άλλου, κατάργηση του τρίτου. Εγώ έχω εδώ tweets του 2015 που έλεγαν όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι τα καταργούμε, είναι νόμος, είναι δίκαιο και γίνεται πράξη, το λένε από το 2015. Τα έχουν κάνει όλα προς το χειρότερο. Σήμερα λοιπόν ξαναλένε ότι θα τα κάνουν. Εγώ κάνω μια ερώτηση. Και αν μπορείτε να μου απαντήσετε κι εσείς καλοπροαίρετα, να μου πείτε πότε μπορείτε, λοιπόν, γιατί 120 δόσεις, κύριε Λιάτσο, και αν κάνω λάθος, να μου πείτε στα 5 χρόνια της εκπομπής σας,
στα 2-3 χρόνια που είναι η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, 10 φορές έχω ακούσει εγώ στην εκπομπή σας στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι θα κάνουν τις 120 δόσεις. Κάνω λάθος? Ναι, 10 φορές έχω ακούσει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι ούτε ένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Και πατάνε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και έχουμε 17.500. Να διαψεύσει τον κύριο Χρουστίδη, κανένας δεν μιλούσε για 120 δόσεις. Γιατί δεν όχι και κανένας δεν μιλούσε για 120 δόσεις. Πέρα από αυτό που ψηφίστηκε επιβαλαμβάνει. Ψηφίστηκε και ξεψηφίστηκε. Επιβαλαμβάνει, μετά δεν έγινε άλλο. Τι λέτε τώρα, 120 δόσεις. Να είστε πληρωμένοι. Επιβαλαμβάνει. Αυστηροποιήθηκε. Αυστηροποιήθηκε γιατί? Γιατί ήρθαν οι βελιγκέκες που απαγορεύουν. Οι Βελιγκέκες δεν ήταν εδώ από το Γενάρη του 2015. Μήπως τους φέρατε εσείς, κύριε Χριστίδη? Δεν ήταν εδώ από το Γενάρη του 2015. Μήπως τους φέρατε εσείς? Είναι εδώ. Λέω, μήπως τους φέρατε εσείς το 2010. Τους έφερε. Α, μπράβο, κάντε την αυτοκριτική σας. Να απαντήσω. Να απαντήσω. Κάντε την αυτοκριτική εσείς για μένα. Κάντε την αυτοκριτική σας. Λοιπόν, τους έφερε. Αυτός που, όπως έλεγε προηγουμένως ο κύριος γιατρός εδώ, πήγε το έλλειμμα στο 15,5% και είναι ο κύριος Καραμαλής, που διπλασίασε το χρέος. Και που την ώρα που η χώρα είχε ανάγκη, όπως έχει πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πολλοί ακόμα, ο Γιώργος Παπανδρέου, που θα έπρεπε πολλοί ακόμα να βάλουν πλάτη, η χώρα δεν είχε την απαραίτητη στήριξη ούτε από την αξιωματική ούτε από την Ελλάσσον Αντιπολίτευση. Γιατί αλλιώς θα είχαν κρατήσει τα μνημόνια 3 χρόνια, όπως κράτησαν και στην Πορτογαλία και στην Ιρλανδία και στην Κύπρο. Τόσο κράτησαν. Μα εσείς δεν έχω αντιλήψει. Εδώ λοιπόν κάποιοι έστησαν το αντιμνημόνιο και έλεγαν ο ένας από τα Ζάπια και ο άλλος από το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης ότι θα μοιράσουμε δισεκατομμύρια, λες και είναι πετσετάκια. Και από τότε λοιπόν ακόμα εδώ είναι ο ένφια, 100 χρόνια τα υπερταμεία, 2 ανακεφαλαιοποιήσεις ακόμα και φυσικά έχουν ευθύνη οι τραπεζίτες. Αλλά οι τραπεζίτες δεν έχουν ευθύνη τώρα. Ο κύριος Αλμούνια, ο κύριος Μπαρόζο και οι υπόλοιποι, οι οποίοι ανήκουν σε συγκεκριμένη ιδεολογική οικογένεια αυτή της Νέας Δημοκρατίας και τις συντήρησεις, ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτοί οι οποίοι έπρεπε να κάνουν πράγματα και δεν έκαναν τίποτα για πολλά χρόνια. Τι να κάνουμε. Κύριε Χριστίδη, αν μου επιτρέπετε, είναι λάθος να ρίχνουμε την ευθύνη, το ένα κόμμα να ρίχνει την ευθύνη στο άλλο κόμμα για το ότι πήγαν όλα τόσο χάλια με τα μνημόνια. Ας αφήσουμε το Δούνου του που είχε αναλάβει την ευθύνη. Το Δούνου του το είπε εξ αρχής. Πως ήταν χάλια η κατασκευή. Αυτό όμως το οποίο εννοούσε και το ξέρουμε είναι πως είχε μια κατασκευή τόσο μεροληπτική για να φροντίζει τις τράπεζες που ήταν δεδομένο πως για απειρή μειχθήτως στην Ελλάδα. Τι έκανε το πολιτικό σύστημα, κύριε Βατικιώτη? Πώς ανταποκρίθηκε σε αυτά τα καταστροφικές προτάσεις του Δούνου του? Τι έκανε το τότε πολιτικό σύστημα? Το πολιτικό σύστημα, όλα τα κόμματα υπηρέτησαν αυτή την πολιτική. Τώρα μία σύντομη κουβέντα, διότι θα πάω στις διαφημίσεις. Και δεν πρέπει να μιλήσει ο κύριος Τσαγκάρης. Παρακαλώ. Δεν είναι ενδιαφέρον αυτά που ακούω άλλωστε. Να πείτε. Νομίζω ότι η δοκιμασία για μας είναι μπροστά στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν, τι θα κάνουμε με τις δόσεις, τι θα κάνουμε με τον ακατάσχετο λογαριασμό, ναι, με τον ένφια, με το φόρο προστιθέμενης αξίας, με εκείνο το οποίο θεωρούμε εμείς ότι είναι η δυνατότητά μας να μην περικόψουμε τις συντάξεις. Είναι θέματα τα οποία η κρίση για μας θα γίνει αμέσως στο επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο είναι πολύ προηγούμενο των επόμενων εκλογών. Και μια κουβέντα ακόμη για το ζήτημα το οποίο συζητάμε, τι έφταιξε. Διάβαζα πριν από λίγες μέρες τις εκθέσεις κάποιων διάσημων, πολύ έγκριτων οικονομολόγων. Ο στραγγαλισμός της ελληνικής οικονομίας έγινε από τους δανειστές της. Κύριε ευθύνη, αγαπητοί συνάδελφοι, δίνει στους δανειστές της χώρας για το γεγονός ότι ενώ τα προγράμματα διάσωσης υπόσχονταν ότι το 2011 θα βγαίναμε στις αγορές, υπόσχονταν ότι δεν θα είχαμε όλη αυτή την κατάντια για την μείωση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, φτάσαμε να έχουμε 25% μείωση του ΑΕΠ. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα πάρα πολύ κραυγαλαία αναντίστοιχων συνταγών για τις οποίες έχει τεράστια ευθύνη όχι μόνο του Δουνοτού, αλλά και εκείνοι από την Ενωμένη Ευρώπη που τους έχονταν. Και κυρίως οι Γερμανοί σε συμπαιγνία, γιατί θέλω να θυμίσω πριν καταλήξω, ότι στη δεύτερη αξιολόγηση, το Δεκέμβριο του 2016, η συμπαιγνία των Γερμανών με το Δουνοτού έκανε και την περικοπή των συντάξεων, αλλά και την μείωση του αφορολόγητου. Ήταν απαιτήσεις οι οποίες στραγγάλισαν πραγματικά την ελληνική οικονομία. Να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Μία κουβέντα μόνο που θα δείξει. Θανάση μου, μία κουβέντα. Παρακαλώ. Η νέα εποχή
πρέπει να έχει χαρακτηριστικά για όλους μας τι μπορούμε να κατορθώσουμε σε συνθήκες σχετικής ελευθερίας, σε μια ενωμένη Ευρώπη που συνεχίζει να έχει το σκληρό σύμφωνο δημοσιονομικής πειθαρχίας, αλλά μας αφήνει πια να έχουμε εμείς το κουμάντο για τα έσοδά μας, για τις δαπάνες μας, για τις προτεραιότητές μας, για το ποιες μεταρρυθμίσεις θα κάνουμε και όχι αυτές που υπαγορεύουν. Αυτοί που θα έρχονται κάθε τρίμηνο, τετράμηνο εδώ πέρα, τι δουλειά θα κάνουν? Θα ελέγχουν, ναι, την δημοσιονομική μας ισορροπία. Μάλιστα. Θα ελέγχουν την τήρηση των συμφωνιών. Θα ενημερώνουν τις αγορές, δηλαδή θα έρχονται και θα κάνουν εκθέσεις. Ακριβώς. Αλλά δεν θα έχουμε ούτε τον Τόμψιν, ούτε τη Βελκουλέσκου, ούτε τον Βίζερ, ούτε τον Κοστέλο, ναι, ναι, να έρχονται να υπαγορεύουν τις ελληνικές κυβερνήσεις. Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Τι πρέπει να κάνει, ναι, η κυβέρνηση. Στα χέρια τους όμως. Και επίσης δεν θα έχουμε και λεφτά από αυτούς. Α, μην το λέτε αυτό. Δεν θα μας δίνουν και χρήματα οι Ευρωπαίοι. Δεν θα είχαμε λεφτά, αλλά θα είχαμε κομμένες συντάξεις. Συζητάτε τόση ώρα. Ενώ τώρα δεν θα έχουμε. Συζητάτε τόση ώρα για το χρέος. Χαμηλούς μισθούς. Δεν θα πρέπει την αύξηση αυτή που θα πάρουν αύριο. Να το πω λίγο αυτό. Τέσσερις κλάδοι, άμα δείτε σήμερα την ισογραφία, τέσσερις κλάδοι θα πάρουν αυξήσεις. Με την επέκταση των συνολικών. Αυτοί δεν θα παίρνουν αυξήσεις, εάν είχαμε τα λεφτά που θέλει η κυρία Σιμακοπούλου. Κανένας δεν θα παίρνει. Και οι συντάξεις θα κοβόταν σίγουρα. Τώρα υπάρχει ένα παράθυρο. Μάλιστα. Αλλά θέλω να πω για να καταλάβουμε. Ο Θανάσης διακόπτει συνεχώς, αλλά μια κουβέντα. Θα πω το εξής. Ο μεγάλος υπεύθυνος. Ο μεγάλος. Αφήστε τα αυτά, κυρία Σιμακοπούλου. Παντού, ακούστε τα πάντα, Θανάση. Τα επικοινωνιακά κόλπα, τα νεοδημοκρατικά. Να τα πείτε στον κύριο Τάδε. Ποιο είναι ο κύριο Τάδε? Πάμε, γιατί πρέπει να πάω στον κύριο αυτό που σα στέλνει τα μπιλετάκια. Πάμε να διαφημίσει τώρα. Ποιο είναι ο κύριο Τάδε? Ποια μπιλετάκια? Τι είναι αυτά? Λοιπόν, αυτά τέλος πάντων. Λοιπόν, θα σα πω το εξή. Ο μεγάλος υπεύθυνος που μπήκαμε στην κρίση ήταν το δημόσιο. Ποιο πλήρωσε το μεγάλο δημόσιο? Το γερμανικό δημόσιο ή το ελληνικό δημόσιο? Έχω χάσει τον ήρμο τώρα. Δεν πειράζει, να παρακολουθείτε. Φταίνει οι Γερμανοί. Να παρακολουθείτε. Ποιο δημόσιο? Φταίει το δημόσιο, φταίει. Να παρακολουθείτε. Ποιο είναι το δημόσιο? Να παρακολουθείτε. Παρακολουθώ. Κυρία μου. Παρακολουθώ. Δεν παρακολουθώ πάρα πολύ στενά. Μπράβο, σα ευχαριστώ πολύ. Παρακολουθώ. Να με διαβάζετε κιόλα. Φταίει λοιπόν το δημόσιο. Να με διαβάζετε. Όταν μπήκαμε στην κρίση το 2009, ο μεγάλο υπεύθυνο, ο μεγάλο ασθενή ήταν το ελληνικό δημόσιο. Α, μπράβο, το καταλάβατε. Είναι ο ασθενή. Φταίει ο ασθενή. Φταίει είναι ο ασθενής. Τώρα πάλι μπερδεύτηκα. Δεν πειράζει. Ήταν, Θανάση λοιπόν, μου, το διαπλεκόμενο, λοιπόν, το διαπλεκόμενο λοιπόν, πολιτικό σύστημα και εξουσίας. Και ποιος πλήρωσε, με τα ποιος μεγάλα πλήρωσε το λογαριασμό, Εμίλια, πιο αυστηρά και πιο σκληρά, ο ιδιωτικός τομέας. Γιατί έπρεπε να κόψουν τους μισθούς, έπρεπε να κόψουν τις συντάξεις. Ευχαριστώ, Θανάση, από όσο αυτά για την κυρία Σιμακοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας τα δώσω και γραφτά, κυρία Σιμακοπούλου, δυσκολεύεις να τα παρακολουθήσετε. Θα σας τα δώσω και γραφτά. Να έχετε χρήμα να τα μελετήσετε. Στα γερμανικά ή στα ελληνικά θα μου τα δώσετε? Δεν ξέρω αν γνωρίζετε γερμανικά, εγώ δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω γι' αυτό, στα ελληνικά δεν έχετε. Ούτε και εγώ γνωρίζω. Στα ελληνικά. Ο κύριος Κώστας από τον Πειραιά. Αν θέλετε σε άλλη γλώσσα, θα βρω και μεταφραστή να σας το δώσω. Αναφέρεται στον κύριο Χριστίδη και ρωτάει τον κύριο Χριστίδη να μας πει ποιος μας έβαλε στα μνημόνια. Λέει ο κύριος Κώστας από τον Πειραιά. Θα πάμε σε διαφημίσεις 2 λεπτών. Και θα ξεκινήσουμε. Είναι η αγαπημένη μου ερώτηση αυτή. Θα την απαντήσετε μετά. Σημειώστε τα. Σημειώστε τα. Και μετά θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Τσαγκάρη. Διαφημίσεις 2 λεπτών. Μπήκαμε, φίλες και φίλοι, στην πέμπτη σεζόν, σε μία χρονιά που αναμένεται να είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και θα γίνει της κακομοίρας σε αυτή την περίοδο με τις εκλογές που εγώ επιμένω ότι οι εθνικές εκλογές είναι για το Μάιο του 2017. Θα δούμε αν θα πέσουμε μέσα, αν θα πέσουμε έξω. Κύριε Τσαγκάρη, ζητώ συγγνώμη. Όχι, δεν πήγε, έχουμε. Που πήγε τόσο αργά η ώρα και είναι η ώρα αυτή τη στιγμή 1 και 22 πρώτα λεπτά. Και είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. να έχει περάσει μια μισή περίπου ώρα και να μην έχει μιλήσει ο Δημήτρης ο Τσαγκάρης. Δεν έχει, ναι. Και... να σας πω γιατί συμβαίνει αυτό. Διότι είναι η πολιτική επικοινωνία των αριθμών σήμερα είναι σημαντικότερη από την τεχνική επικοινωνία των αριθμών. Επομένως. Και λόγω αυτού του είδους της προεκλογικής περίοδου, αν θέλετε, που ζούμε, με μία σειρά γεγονότων, αυτό είναι η εξήγηση που καθυστερεί να μιλήσει ένας που έχει ένα ρόλο επιστήμονα εδώ και, αν θέλετε, προσπαθούμε με τα οικονομικά που γνωρίζουμε να συμβάλλουμε στο διάλογο. Λοιπόν, είναι μία τεχνική έξοδος αυτή η έξοδος. Πράγματι, αν πάρει τα δομικά χαρακτηριστικά, θα πει κάποιος ότι μπήκαμε στο αμνημόνια με χρέος 115%. Πώς μπορεί να βγαίνουμε από τα αμνημόνια με χρέος 185%. Μπήκαμε στα αμνημόνια με ανεργία 10%. Πώς μπορεί να βγαίνουμε από τα αμνημόνια με ανεργία 20%.
άστο και αν τη μείωσε, αν μειώθηκε η ανεργία με τους τρόπους που μειώθηκε. Δεν επομένως, είναι μήματο, Δημήτρη. Ούτε μία αντίρρηση. Αλλά το θέμα είναι ότι κάποιος θα πει ότι μπήκε στα μνημόνια για τον πολύ απλό λόγο αυτό που ρώτησε και ο τηλεθεατής για τον κύριο Χριστίδη. Τεχνικά θα του πω εγώ, χωρίς να θέλω να υποκαταστήσω τον εκλεκτό εδώ καλεσμένο σας, ότι μπήκε στα μνημόνια γιατί δεν σε δάνειζαν οι αγορές. Διότι σε δάνειζαν με απαγορευτικά επιτόκια. Και είσαι σήμερα, υποτίθεται, εκτός μνημονίων, διότι κάποιοι έχουν κάνει ένα sterilization, όπως λέμε στα οικονομικά, του χρέους σου. Δηλαδή έχει περάσει αυτό στους διακρατικούς μηχανισμούς και στον ESM και υπάρχει ένα είδος παγώματος, άρα η έκθεσή σου στην αγορά ομολόγων είναι σχετικά μικρή. Γι' αυτό υπάρχουν κάποια ελληνικά ομόλογα και φιλοδοξεί η ελληνική κυβέρνηση με τη βοήθεια και με το μαξιλάρι να εκδώσει και κάποια επόμενα. Να χρηματοδοτήσει, τι είναι το ερώτημα. Διότι εδώ δεν έχεις δύο ξεκάθαρες απαντήσεις από τους φορείς που σε ελέγχουν, δηλαδή την ΕΚΟΥ του ή το ΔΟΥΝΟΥ του, ότι το χρέος είναι βιώσιμο, τελεία. Επίσης, δεν χρειάζεται να δούμε τον κύριο Ντάζελ που να μας κάνει δηλώσεις για να μας πει αυτό που είχε περιγράψει ο συνάδελφος ο κύριος Κρούγκμαν, νομπελίστας αυτός, από το 2010. Ότι έχουμε μία άθλια διαχείριση χρέους. Διότι η Ελλάδα είχε ένα χρέος ανοιχτό, ελεύθερο χρέος, υπαγόμενο τους ελληνικούς νόμους στο μεγάλο του βαθμό, και σήμερα έχει ένα χρέος που υπάγεται στο αγγλικό δίκαιο και είναι υποθηκευμένο μέχρι το 2060. Δεν θέλει το Ντάιζερ που να σου το πει αυτό. Δηλαδή, είχε ανοιχτή δανειοδότηση σε μια εταιρεία και σήμερα έχει υποθηκεύσει για το σπίτι που μένει. Ερώτημα. Κακό το υποθήκευσε. Όχι, καλό το υποθήκευσε, θα πω εγώ, διότι δεν έχει σκοπό να ρίξει το δανειστή. Η Ελλάδα και κανένα κόμμα δεν είπε ότι δεν θέλει να αποπληρώσει τα χρέη. Τι θέλει? Θέλει μια προοπτική. Θέλει αυτό που λέει ο Τσίπρας, δημοσιονομικό χώρο. Τον έχει? Όταν σήμερα η αντιπολίτευση λέει ότι θα διαπραγματευτεί το 3,5% να το πάει στα 2%. Για να μπορέσει να τον αποκτήσει. Δηλαδή, ακόμη και η εξαγγελία της αντιπολίτευσης, εκεί πρεσβεύει. Στο να μπορέσει να υπάρξει ο δημοσιονομικός χώρος. Τώρα, η τεχνική έξοδος είναι θα μπει, κύριε Λιάτσο, και για την κυβέρνηση που προσπαθεί να καθαρίσει την εικόνα, είναι δύσκολο. Ο κύριος Τσίπρας εύλογα στη ΔΕΘ θα ανέβει μεθαύριο και θα αναμετρηθεί με τα πολύ σωστά που έλεγε, που τον κατηγορούν πολιτικά, στο ξεκίνημα. Δεν είναι σωστό το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ? Ήταν τρελό αυτό που έλεγε τότε? Όταν η Βουλή των Ελλήνων νομοθετεί και σωστά κάνει τη διατροφή δύο παιδιών του ατυχούς πιλότου, του ήρωα, στα 18.000 ευρώ, μέχρι τα 25 τους δεν χρειάζεται 12.000 ο αφορολόγητο Έλληνας πολίτης. Όταν 10.000 είναι το κόστος του κάθε μετανάστη και πρόσφυγα, ο οποίος φιλοξενείται στα σκηνές, στα hot spot, δεν χρειάζεται 10.000 αφορολόγητο Έλληνας πολίτης. Αυτά είναι ερωτήματα δομικά, θεμελιακά. Δηλαδή, ήταν τρελός ο Τσίπρας όταν έλεγε ο κατατός μισθός να πάει στα 751. Σήμερα λοιπόν προφανώς θα αναμετρηθεί, αφού τελειώνουν τα μνημόνια, με εκείνη την ατζέντα, την πολύ σωστή, ότι ο έμφυα δηλαδή είναι ένας παλαβός φόρος, ο οποίος δεν διορθώνεται, μόνο καταργείται. Διότι εδώ, αν καταργήσει κανείς τον έμφυα τη Δευτέρα το πρωί, δηλαδή αν πει κάποιος τελειώσαν τα μνημόνια, φεύγει η έκτακτη μνημονιακή φορολόγηση. Φεύγουν οι πόροι πολυτελείας που είχε βάλει ο φίλος μου ο κύριος Τουρνάρας. Φεύγει ο έμφυα, αυτό το ασφάλιστρο κινδύνου για να σωθεί η χώρα, όπως έλεγε ο εφιέστατος ρήτορας και πολιτικός Βαγγέλης Βενιζέλος. Δεν ήξερε ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος να πει τότε ότι εσείς εδώ δεν πληρώνετε φόρο στα ακίνητα, πρέπει να μπει ένας φόρος στα ακίνητα? Γιατί είχε πάει στο πόντιουμ και με πόνο ψυχής είχε ανακοινώσει το ΕΤΙΔΕ ως ασφάλιστρο κινδύνου για να σωθεί η πατρίδα? Αν αύριο το πρωί λοιπόν που τελειώσαν τα μνημόνια, τελειώσουν οι θυσίες του ελληνικού λαού, γιατί έτσι τις περιέγραφαν μέχρι προχτές. Δεν είπε κανείς στον ελληνικό λαό ότι το ΦΠΑ το σωστό είναι 24%. Για θυσίες μιλάνε. Πότε λοιπόν θα επανέλθουμε στο σωστό ποσοστό ΦΠΑ? Πότε θα επανέλθει το ειδικό καθεστώς φορολόγησης των νησιών? Πότε θα επανέλθουν τα τεκμήρια? Πότε θα καταργηθούν? Υπάρχουν είναι τεκμήρια. Είναι λοιπόν, ωραία ερωτήματα. Αυτά τα ερωτήματα απαντήσεις λοιπόν, έχετε να μας δώσετε για αυτά. Τι φαντάζεστε εσείς? Εγώ να δώσω απαντήσεις. Όχι, αν έχετε. Στον οικονομολόγο Δημήτρη Τσαγκάρη, αυτού του είδους οι απαντήσεις στα ερωτήματα μπορεί να είναι μία και έξω ή χρειάζονται σταδιακά χρόνο για να μπορέσει η οικονομία να σταθεί, να απορροφήσει, να λειτουργήσει? Τι χρειάζεται? Δηλαδή, μπορούμε σήμερα να καταργήσουμε τους φόρους, μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά? Η οικονομία, σαν οικονομολόγος σας ρωτάω. Την επιστημονική σας άποψη θέλω αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι πολύ δύσκολο να το απαντήσω, γιατί οι χειρισμοί δεν ανήκουν στον οικονομολόγο, όπως ξέρεις, ανήκουν στους πολιτικούς. Οι πολιτικοί έχουν τον δικό τους τρόπο. Όχι, δεν είναι καθόλου υπεκφυγή. Οι πολιτικοί έχουν τον δικό τους τρόπο να επικοινωνούν με την κοινωνία και να την πείθουν. Εγώ θεωρώ ότι δεν εξηγήθηκε γιατί η χώρα πτώχευσε,
Δεν δόθηκε μία ερμηνεία για το παρελθόν και δεν δόθηκε ποτέ και ένα όραμα. Δεν απάντηση για τη χώρα αυτό, γεύσε. Με σχόλια, εδώ ακούσαμε, ακούσαμε τον κύριο, κύριο Παπαξιτόπουλο να μας είπε σε μία φράση μία πολύ μεγάλη αλήθεια. Ότι φύγανε σε ένα 24ωρο 800 δισεκατομμύρια ευρώ έξω. Από τους έχοντες και κατέχοντες και τα έχουν έξω. Τώρα κοιτάξτε αυτό το ξέρουμε νούμερο, επίσης ότι έχουν δανειστεί. Ότι έχουν δανειστεί του κόσμου τα λεφτά διάφοροι επιφανείς συμπολίτες μας, οι οποίοι χρεοκοπήσανε τις εταιρείες τους και αυτή τη στιγμή ζουν σαν βασιλιάδες με εξοχικά, με σκάφη, με ιδιωτικά αεροπλάνα, με ιδιωτικά ελικόπτερα κτλ. Και δεν τρέχει. Τίποτα. Ωραία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει τρία χρόνια, κυρία. Αν εγώ δεν το εμένα πιστεύω. Εμένα για το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε. Όχι. Εγώ μονολογώ. Λέω το εξής. Εγώ δεν δέχομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους περιγράφετε. Είναι εσείς τα πάνω, ξέρετε αυτά, είσαι άνθρωπος πιάτα. Ξέρω, δεν είστε... αλλά αυτοί οι άνθρωποι, να ξέρετε, δεν είναι πάνω από 10-20 άτομα. Αν ήταν τόσο. 10-20 άτομα μπορεί να είναι, αλλά η ζημιά που έχει υποστεί το δημόσιο είναι πάρα πολύ μεγάλη και από αυτά τα 10-20 άτομα. Θα ρωτήσω εγώ γιατί φορολογεί κανείς την κοινωνία και δεν κυνηγάει αυτούς τους 20 ανθρώπους λοιπόν να φέρει πίσω τα κλεμμένα και να μην βασανίζεται ένας λαός τώρα 10 χρόνια. Πολύ σωστό. Εγώ το αυτό θα ρωτήσω. Πολύ σωστό και ρηξικέλευτο. Επομένως, λοιπόν, η ερώτηση είναι, ξέρετε, και αυτό θέλω να το πω και στον κύριο Λιτσογιάννη, το φίλο μου, ότι. Το ερώτημα με το αν είχε σωθεί η Ελλάδα τότε επί κυβερνήσεως Σαμαρά 14-15, που λένε κάποιοι, ξέρεις, αν δεν είχε ανατραπεί η κυβέρνηση κλπ. Το ερώτημα είναι πάντως ότι όταν ρωτήθηκε ο λαός με την τότε σωτηρία του δεν ήταν ευτυχισμένος. Κάποιοι ήθελαν να πούν τότε ότι απλώς τους παρέσυρε ο Τσίπρας. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Επίσης η κυβέρνηση θα έχει τώρα το θέμα όταν θα γίνουν οι εκλογές, όχι με το ότι. Λέει η ατζέντα της κυβέρνησης, δηλαδή ότι ο Τσίπρας λέει ότι δικαιούμαι να κυβερνώ. Δικαιούται να κυβερνά, εκλεγμένος είναι. Δεν έφτιαξα εγώ το πρόβλημα. Δικαιούται να το λέει αυτό. Το ερώτημα είναι, θα ερωτηθεί η κοινωνία αν είναι σήμερα ευτυχισμένη. Είναι. Αυτό θα κριθεί. Για μένα αυτό είναι το ερώτημα και ποιος θα δώσει σε αυτή την κοινωνία μια προοπτική. Και να μην ακούμε τόσο πολύ τους ξένους οι οποίοι πανηγυρίζουν. Ήρθε ο Μοσκοβισή ότι η κυβέρνηση αυτή πέρασε όλους τους νόμους. Εν ρηπεί οφθαλμού, τα έχει κάνει όλα τέλεια, δεν πρόκειται για τέταρτο μνημόνιο, δεν είναι αυτό. Ο Σόλτ σήμερα τον κυνηγάει η Μπίλτ ότι θέλει να σκορπίσει δισεκατομμύρια στους Έλληνες. Ναι. Και μας λέει το ESI εκεί που αγόρασαν τα ομόλογα, δηλαδή κατά τους Γερμανούς της Μπίλτ, πρέπει να κερδοσκοπήσει η Γερμανία πάνω στις πλάτες των Ελλήνων πολιτών. Και ο Σόλτ μας σκορπάει δισεκατομμύρια. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί με αυτά που διαβάζουμε στο διεθνή τύπο, σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρόβλημα. Ναι, ναι. Πρέπει να αγαπήσουμε περισσότερο τη χώρα μας. Και πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση στα κόμματα για το αύριο. Το αύριο δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Τι εννοείται? Για μένα θα πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση στα κόμματα. Κύριε Λιάτσο, κανένα στην ελληνική κοινωνία, με πρώτο εμένα, δεν έχει καταλάβει από τα ελληνικά πολιτικά κόμματα την απάντηση σε ένα απλό ερώτημα. Προχτές υπήρξε μια απόφαση στο Eurogroup. Υπήρξε ή δεν υπήρξε? Παρακαλώ. Υπήρξε. 21 Ιουνίου. Η ερώτηση είναι, αυτή είναι καλή για τη χώρα ή κακή? Απάντηση δεν έχουν δώσει κανένα ακόμα συγκεκριμένο. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή απόφαση. Περιμένουμε να δούμε τις εξαγγελίες στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερο ερώτημα, που επίσης δεν έχει καταλάβει κανείς στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιες συμφωνίες για το μεταναστευτικό. Στην Ιταλία βλέπουμε ένα χειρισμό από τον κύριο Σαλβίνη, τον οποίο κάποιοι εγκαλούν, ο οποίος υπεραμείνεται των απόψεών του με βάση τη βούληση του Ιταλικού λαού. Το ερώτημα είναι για την Ελλάδα. Τα συμφωνηθέντα για τα hot spot καλύπτουν την ελληνική κοινή γνώμη? Είναι σύμφωνη η ελληνική κοινωνία με την υπόθεση αυτή? Εδώ λοιπόν στις συμφωνίες που γίνονται στην Ευρώπη και με δεδομένες και τις νέες, είχε ένα εκπληκτικό άρθρο ο κ. Φορτσάκης προχθές σε ό,τι αφορά τις αλλαγές στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Περικόπτονται τα κονδύλια για την κοινωνική συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική προς όφελος των εξόδων της μετανάστευσης και με δεδομένο ότι μειώνουν τα κονδύλια λόγω της αποχώρησης της Μεγάλης Βρετανίας. Σε αυτά τα θέματα δεν ακούμε καμία συζήτηση σοβαρή. Εδώ λοιπόν είναι το θέμα ότι πέρα από το να τσακωνόμαστε ένα μεταξύ μας, ποιο είναι το αύριο, ποια είναι η ατζέντα. Η Ελλάδα 10 χρόνια μετά, είναι 10 χρόνια, ξέρετε, θα σκεφτεί κανείς και θα πει μπήκαμε στο ευρώ το 2002, μας έλεγαν ότι θα μπούμε στον παράδεισο και ότι θα δανειζόμαστε φθηνά, αυτό μας έλεγαν τότε. Και έχουμε 8 χρόνια καλά με το ευρώ λοιπόν, και 10 χρόνια δυστυχίας. Από αυτά που λέτε τόση ώρα, καταλαβαίνω ότι εσείς που είστε και επιστήμονας και οικονομολόγος και τα ξέρετε τα οικονομικά καλά και ξέρετε, μπορείτε να προβλέψετε τι μέλη γενέστε για το μέλλον, ότι αυτή τη στιγμή με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί δεν γνωρίζετε ακριβώς
πώς θα πορευτούμε. Όχι μόνο, εκφράζω την έντονη ανησυχία μου σε μια χώρα στην οποία. Και εκφράζετε και την έντονη ανησυχία σας. Βεβαίως και τη διαμαρτυρία μου, αν θέλετε, σε μια χώρα στην οποία, σαν αποτέλεσμα ενός πολύ δυσάρεστου φυσικού φαινομένου, να το πω, ανθρώπινων ευθυνών, να το πω. Για ποιο λόγο. Αναφέρομαι στην τραγωδία στο Μάτι. Ακούω υπουργικές και κυβερνητικές εξαγγελίες. Εσείς θα διοριστείτε στο δημόσιο και θα πάρετε μόρια για το πανεπιστήμιο. Αυτό ακούω ως επιβράβευση. Αν πρόκειται για αποζημίωση, να αποζημιωθούν οι άνθρωποι. Ως τι βραβεύουμε κάποιους με διορισμού στο δημόσιο 10 χρόνια μετά από μνημόνια μεταρρυθμίσεων. Και βλέπω με τρόμο μια χώρα που χρωστάει 350 δισεκατομμύρια να τρέχει στο Ίδρυμα Νιάρχος για να διασφαλίσει τη συντήρηση των πυροσβεστικών. 330 δισεκατομμύρια, 50 χρωστάει η χώρα αυτή και έχει πυροσβεστικά ηλικία 44 ετών, κύριε Λιάτσο. Δηλαδή εδώ δεν είναι ότι χρωστάς μόνο. Κοιτάς γύρω σου να δεις τα χρέη που είναι και δεν τα βλέπεις. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον κύριο Παπαδόπουλο, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Έβαλε πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Εγώ θέλω να μας πείτε, εσείς που είστε βουλευτής, μπορεί αύριο να είστε και υπουργός, δεν ξέρω. Έχουμε και ένα σχηματισμό μέχρι την Πέμπτη, Παρασκευή, το αργότερο. Έτσι λέει, αν και είναι απρόβλεπτος ο κύριος Τσίπρας. Θα κάνει τον σχηματισμό και μπορεί και εσείς αύριο να είστε μέσα στην κυβέρνηση, ας πούμε. Και σας το εύχομαι. Ανεξάρτητα από αυτό, νομίζω ότι μπορείτε να πείτε σε εμάς, τον ελληνικό λαό, στον συνταξιούχο, τον εργαζόμενο, αυτόν που είναι αυτή τη στιγμή στα μαύρα χάλια οικονομικά, η κατάσταση πότε θα αρχίσει να βελτιώνεται και πότε θα καταλάβουμε ότι αρχίζει να βελτιώνεται, πότε θα σταθεί η τσεπούλα μας, δηλαδή, να το πω έτσι απλά και καθαρά, πότε θα αρχίσει λίγο το σύστημα να λειτουργεί. Βγήκαμε από τα μνημόνια. Πλέον οι αποφάσεις είναι όλες εδώ στην κυβέρνηση. Δεν μας υπαγορεύονται από απ' έξω. Τι βλέπετε να γίνεται? Να σας πω. Και ένα δεύτερο ερώτημα που ζητώ. Ένα δεύτερο ερωτηματάκι είναι, έχω από πάρα πολύ κόσμο, να ρωτήσω, λέει, τον κυβερνητικό βουλευτή, τον κύριο Παπαδόπουλο, τη γνώμη του για την αποφυλάκηση του κυρίου Φλόρου της Ενέργα, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 21 χρόνια κάθειρξη, επειδή με έναν άλλον φάγανε πάνω από 250 εκατομμύρια. 256 εκατομμύρια. 256 εκατομμύρια. Θέλω να τοποθετηθείτε, αν έχετε την καλοσύνη, και σε αυτό, κύριε Παπαδόπουλε. Παρακαλώ. Ας ξεκινήσουμε όμως από το πρώτο, που είναι πιο σημαντικό. Νομίζω ότι το ζήτημα το οποίο είναι ανοιχτό για όλο το πολιτικό σύστημα είναι ότι με βάση την αυτογνωσία του που βρίσκεται η χώρα μας σήμερα, θα μπορέσει να δώσει ανάγλυφη την εικόνα στον ελληνικό λαό τι μπορεί να προσδοκά. Η Ελλάδα συνεχίζει να είναι μια υπερχρεωμένη χώρα. Έχει κάνει δεσμεύσεις. Μίλησε ο κύριος Τσαγκάρης για τη συμφωνία στις 21 του Ιουνίου. Και τα ζητήματα τα οποία είναι μπροστά μας είναι τι μπορούμε να κάνουμε για την απασχόληση στην Ελλάδα, που αποτελεί ακόμη ένα μείζον ζήτημα. Είναι πάρα πολύ καλό το ότι έπεσε κάτω από 20%. Και το ζήτημα όμως της σωστής απασχόλησης, της ενεργού απασχόλησης, της απασχόλησης η οποία θα αποδίδει, είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο αφορά και με τα κίνητρα τα οποία πρέπει να δώσουμε σε όλα αυτά τα παιδιά με τα προσόντα τα οποία έφυγαν στο εξωτερικό και θα έχει τη δυνατότητα η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας να τους κάνει να μπορούμε να τους αξιοποιήσουμε εμείς. Πολύ σημαντικό κριτήριο. Δεύτερο κριτήριο, τα ζητήματα τα οποία αφορούν τα δικαιώματά μας. Τα δικαιώματα είναι ζητήματα μόνο μισθού, ζητήματα συντάξεων, είναι συνολικά δικαιώματα. Είναι συνολικά δικαιώματα, αλλά έχετε ψηφίσει δύο πράγματα. Ναι. Τη μείωση των συντάξεων το 19 και τη μείωση του αφορολόγητου το 20. Έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη κουβέντα και όλοι σχεδόν λέτε από το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν θα υπάρξει περικοπή συντάξεων το 19 και δεν θα υπάρξει μείωση του αφορολόγητου το 20. Αυτά ισχύουν, θα γίνουν, μπορούν να γίνουν ή θα έχουμε κομπλαρίσματα με τους δανειστές? Να σας πω ότι αποτελεί πρόκληση για μας από τη στιγμή που και τα άλλα κόμματα και ειδικά η Νέα Δημοκρατία και το Κίνημα Αλλαγής κατέθεσαν και πρόταση νόμου, καθώς και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κατέθεσαν πρόταση νόμου η οποία να μην κάνει περικοπή των συντάξεων, νομίζω ότι είναι το ελάχιστο απέναντι στη σημερινή μας κυβέρνηση να υλοποιήσει αυτό το οποίο φαίνεται να είναι δέσμευση, τη λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τη λέει ο πρόεδρος της Βουλής, τη λένε άλλα στελέχη μας. Νομίζω ότι μπορούμε να πείσουμε ότι σε συνθήκες δημοσιονομικής ισορροπίας υπάρχει δυνατότητα ο προϋπολογισμός του 2019 να αντέξει αυτό το μέτρο. Όπως μπορεί και η οικονομία, δηλαδή, να αντέξει. Δηλαδή τον Οκτώβριο τώρα, σε δύο μήνες, αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλο, θα ξέρει ο ελληνικός λαός
τι θα κάνει η κυβέρνηση με τις συντάξεις και το φορολόγητο. Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Όπως θα ξέρει. Κοντά στο θαλμός αλληλούια, θα μάθουμε. Όπως θα ξέρει και τον υποκατώτατο μισθό, το πότε εμείς θα καταργήσουμε αυτή την ρύθμιση. Ωραία. Που έγινε και με τον κατώτερο βασικό μισθό, mm-hmm. τον οποίο έχουμε κάνει και στην συνεδρία του Eurogroup, δέσμευση υπάρχει μέσα στη συμφωνία η οποία έχει γίνει. Θα σας έλεγα και ένα άλλο κριτήριο όμως, το οποίο ξεπίδησε και από την κουβέντα. Είπε ο κύριος Χριστίδης ότι δεν υπάρχει πρόσβαση σήμερα των πολιτών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Κοιτάξτε λίγο, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα για μας. Η σημερινή κυβέρνηση μπορεί να περηφανεύεται ότι 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστων των Ελλήνων πολιτών και όσων είναι στη χώρα μπορεί να έχουν πρόσβαση, αλλά όχι μόνο γι' αυτό. Το νοσοκομείο Τρικάλων, για παράδειγμα, μπορεί να περηφανεύεται ότι κάθε οξύστεφανέο επεισόδιο μπορεί να κάνει αμέσως και στεφανιογραφία, μπορεί να κάνει αμέσως αγκιοπλαστική, μπορεί αν χρειαστεί να βάζει και βηματοδότη. Έχουμε 10 κρεβάτια στη μονάδα εντατικής θεραπείας και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε όλα. Η μονάδα τεχνητού νεφρού, η οποία παλιότερα είχε προβλήματα, δουλεύει άψογα. Η παιδιατρική κλινική πριν αναλάβουμε κόντευε να κλείσει. Τώρα είναι με πολύ καλή στελέχωση. Έχουμε την ανάγκη συμπλήρωσης όλων εκείνων των υγειονομικών στελεχών που θα δώσουν τη δυνατότητα. Ευχαριστώ. Να έχουμε ένα ποιοτικό σύστημα υγείας. Επειδή στενεύει λίγο χρόνος, θέλω λοιπόν να σας απαντήσετε και για την αποφυλάκηση, ναι, του κυρίου Φλόρου. Ωραία. Ποια είναι η δική σας άποψη, γιατί είναι μια απόφαση η οποία έχει ξεσηκώσει πολλές αντιδράσεις και υπάρχει αγανάκτηση από τον κόσμο πάνω σε αυτό το φαινόμενο και υπάρχει και κριτική εντονότατη για τον νόμο Παρασκευόπουλου. Η περίπτωση Φλόρου είναι χαρακτηριστική για το πώς φτάσαμε σε όλη αυτή τη ρεμούλα και τη διασπάθηση του δημοσίου χρήματος, ναι, ναι, που θα έλεγα και στο Θανάση του Λερουτσογιάννη ότι δεν φταίει γενικά το δημόσιο. Η διαπλοκή, η διαφθορά, η ρεμούλα έγιναν από τη διαπλοκή του πολιτικού συστήματος με όλους εκείνους τους πονηρούς που είτε στο δημόσιο τομέα είτε στον ιδιωτικό τομέα μπορούσαν να σπαταλούν το δημόσιο χρήμα. Μπήκε φυλακή. Τώρα τον βγάλαμε όμως. Αυτό είναι το θέμα. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι έπρεπε να μπει φυλακή. Και έρχομαι. Τον φυλάκισε η δικαιοσύνη. Βεβαίως. Βγήκε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έρχομαι, για να μην μπερδευόμαστε. Και έρχομαι σε αυτό. Και όχι μόνο βγήκε, επιτρέψτε μου κύριε Παπαδόπουλο, για να απαντήσετε ολοκληρωμένα. Επειδή αναδείξατε το φέρτε πίσω τα κλεμμένα και εγώ δεν. Όποιο έκλεψε να τα φέρει πίσω. Αλλά έκλεψε πάρα πολλά λεφτά. Και σήμερα θέσαμε πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Γιατί δεν φέρνετε πίσω τα κλεμμένα? Για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, που είναι η διαδικασία της εκτελεστικής εξουσίας. Δηλαδή οι υπουργοί που πρέπει να κάνουν οικεία, που πρέπει να νομοθετήσουμε. Τι πρέπει να κάνουμε διαδικαστικά για να αποδεθούν τα υπεξερεθέντα χρήματα. Άρα δύο θέματα αναδεικνύει αυτό. Πρώτον, αν φταίει οι δικαστές. Απάντησαν. Έτσι, κύριε Παπαδόπουλε. Δεν φταίνουν οι δικαστές. Οι δικαστές εφαρμόζουν τον νόμο. Ο νόμος είναι ο νόμος Παρασκευόπουλου. Άμα δεν σας αρέσει αυτό το πράγμα, τότε να πάμε να το καταργήσουμε. Το φέρουμε στη Βουλή. Βουλευτές είμαστε. Να το φέρουμε και να καταργήσουμε αυτό το πράγμα. Δεύτερον, κάποιος τον έβγαλε ανάπηρο αυτόν. Ποιος είναι? Κάποιος που διόρισε ο ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι ακούω. Δεν ισχύει. Ωραία. Ισχύει, δεν ισχύει. Να γίνει μια ΕΔΕ, να δούμε αν όντως. Δεν ισχύει, κυρία Σμακοπούλου. Ωραία. Εντάξει. Δεν το ξέρω. Υπάρχει και κάτι πιο βαθύ. Αλλά γιατί δεν φέρνουν πίσω τα χρήματα? Να, φέρτε πίσω τα κλεμμένα του κυρίου Φλόρου. Γιατί δεν τα φέρνετε? 3,5 χρόνια τώρα, γιατί δεν τα φέρνετε πίσω τα κλεμμένα να του κυρίου Φλόρου? Ξέρετε, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Για δείξτε τον κύριο Βατικιώτη να πει κάτι και θα επιστρέψουμε. Αυτή τη στιγμή δηλαδή ασχολιόμαστε με τον Φλόρο και πολύ καλά ασχολιόμαστε, γιατί είναι σκάνδαλο αυτό το οποίο συνέβη με την αποφυλάκησή του, όταν υπάρχουν χιλιάδες ανάπηροι οι οποίοι στερούνται ακόμα και λίγων κατοστάρικων για να επιβιώσουν. Αλλά υπάρχει κάτι πολύ πιο βαθύ που είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Κύριε Βατικιώτη, χάνει ο κόσμος τα σπίτια του για 50 χιλιάρικα ευρώ. Έτσι. Και βγαίνει ένας άνθρωπος από τη φυλακή, ο οποίος καταχράστηκε 256 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι. Εννοείται. Έτσι. Εμίλια, να προσθέσω του δόθηκε, κάτι. Του δόθηκε όμως η δυνατότητα όταν ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ. Και αυτή τη στιγμή αυτή η κυβέρνηση, ναι, η οποία φραστικά αποδοκίμασε την αποφυλάκησή του με αυτό το χαρτί που του δόθηκε αυτή την γνωμάτευση τέλος πάντων, αυτή η κυβέρνηση σήμερα ιδιωτικοποιεί τις λιγνητικές μονάδες της ΔΕΗ. Δημιουργούνται νέοι φλόροι.
Μετά από λίγο καιρό θα έχουμε πάλι τέτοια φαινόμενα. Είναι υπερβολική. Όλοι οι επιχειρηματίε είναι φλόροι. Όχι, αλλά παντού. Το ότι τι κάνουμε, ποινικοποιούμε την επιχειρηματική δραστηριότητα. Όπου έχουμε ιδιωτικοποίηση τη ενέργεια, είχαμε καταστροφικά αποτελέσματα. Ας προσέξει η πολιτεία να μην γίνονται αυτά τα φαινόμενα. Ας πάρει τα μέτρα της. Εάν είναι. Ναι, εγώ θέλω να πάρει, το, να πάρει τα μέτρα της και να κρατήσει. Κάνουμε τη σειρά τώρα. Κάνουμε τη σειρά. Για να συμπληρωθεί λίγο η εικόνα, το παζλ. Παρακαλώ. Ο συνυπεύθυνος καταδικάστηκε 10 χρόνια, αλλά βρέθηκε και οι υπόλοιποι και βρίσκονται εκτός φυλακής. Είναι όλοι έξω δηλαδή. Είναι όλοι έξω. Είναι όλοι έξω. 10 χρόνια και είναι έξω. Το λέω για να, γιατί και οι δικαστικές αποφάσεις κρίνονται. Ας για πάνω. Σκεφτείτε ένα φτωχό διάβολο. Εάν θα βρισκόταν έξω. Αυτό δεν θα πω. Πάμε στην κυρία. Τώρα σαν γιατρό τώρα. Ολοκληρώστε, κύριε Παπαδόπουλο, για να προλάβουμε. Γιατί έχει στενέψει ο χρόνος πολύ. Η ιατρική βεβαίωση με την οποία το δικαστήριο οδηγήθηκε στο να εκδώσει απόφαση αποφυλάκησης είναι προκλητική για μένα. Ναι. Είδα πάρα πολύ αναλυτικά τις αιτιάσεις τις οποίες έβαζαν οι συνάδελφοι στην απόφαση του ΚΕΠΑ. Και ένα ζήτημα για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό το πώς λειτουργούν τα ΚΕΠΑ. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα για το Υπουργείο Εργασίας το οποίο υποπτεύει. Ποιος φταίει που είναι έξω, κύριε Παπαδόπουλο, οι δικαστές, το ΚΕΠΑ, ο νόμος. Όχι, φταίνουν οι συνάδελφοί μου. Είναι κακό που είναι έξω. Οι οποίοι παραβίασαν κατά τη γνώμη μου. Κοιτάξτε λίγο. Κοιτάξτε λίγο. Ο νόμος ο οποίος υπαγορεύει τον όρκο του Ιπποκράτη να τον εφαρμόζεις δεν σημαίνει ότι κάποιοι πονηροί συνάδελφοί μου δεν καταχρώνται το δικαίωμά τους να δίνουν βεβαιώσεις και να φτάνουμε σε τέτοιες ηλαρές περιπτώσεις που να μην αποδεικνύονται όλες αυτές οι παθήσεις τις οποίες επικαλούνται και ενώ ογκολογικοί ασθενείς, καρκινοπαθείς και άλλοι ασθενείς δεν παίρνουν 67% από ΚΕΠΑ, μπορεί να παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο, να αποφυλακίζεται κάποιος ο οποίος έκανε αλιμούρα με το δημόσιο χρήμα. Και εδώ το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και για το Υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά και για το Υπουργείο Εργασίας, με τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνουμε εμείς, ώστε οι κανόνες της σωστής λειτουργίας να μπορέσουν να επικρατήσουν και αυτοί οι δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι θα αποφασίζουν για τις γνωματεύσεις να το κάνουν αυτό με πλήρη συνείδηση και των ευθυνών που έχουν και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν και της τιμωρίας που θα έχουν όταν δεν αποδεικνύεται το άρτιο της γνωμάτευσής τους. Λέω λοιπόν μάλιστα. Ότι με αφορμή αυτό το ζήτημα πρέπει να δούμε όλα τα ζητήματα και με τους πονηρούς που κατασπατάλησαν το δημόσιο χρήμα και οδηγηθήκαμε σε τέτοιες καταστάσεις. Πρέπει αλλά να τα και δείτε όμως, με γιατί τη λειτουργία. Είστε 3,5 χρόνια κυβέρνηση. Κάποια στιγμή πρέπει αυτά τα πολύ σοβαρά που λέτε και έχετε δίκιο, πρέπει να τα δείτε. Προσέξτε, τώρα αυτή τη στιγμή δεν είστε αντιπολίτευση. Σας απάντησα είστε ήδη κυβέρνηση 3,5 χρόνια. Δοκιμασία για μας, δηλαδή σε λίγο θα κλείσετε 4 χρόνια στην κυβέρνηση. Συμφωνώ με όλη την ανάλυση που κάνατε, αλλά πρέπει να τα διορθώσετε κάποια στιγμή, να προλάβετε να τα διορθώσετε. Ακούστε μερικά συμφωνώ μηνύματα. Και δεν έχουμε ακούστε πολύ γιατί ξέρω χρόνου. Σας ενδιαφέρει πολύ η άποψη του κόσμου. Η κυρία Κική από το κέντρο λέει: τους μικρούς επαγγελματίες η κυβέρνηση αυτή τους έχει πνίξει. Τα παιδιά μας φύγαν στο εξωτερικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει κάτι για τον κόσμο. Η κυρία Μέρη από το κέντρο, ακούστε αυτό το μήνυμα. Κύριε Παπαδόπουλο, λέτε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και πανηγυρίζουμε. Από τη μέγενη των πληστηριασμών, εμείς οι εγγυητές θα ξεφύγουμε. Έχετε έρθει κι εσείς πάρα πολλές φορές στην εκπομπή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλές φορές έχει τεθεί το θέμα των εγγυητών για τα δάνεια. Ακούω ότι ο κύριος Ραγασάκης στη μία οπαδό και από την άλλη. Θα γίνει κάτι. Ακόμα το θέμα αυτό είναι στον αέρα. Συμφωνείτε σε αυτό? Το συζητάμε, αλλά το θέμα είναι στον αέρα. Το συζητάμε κάθε φορά. Εγώ έχω και ειδική, ειδική ευαισθησία στο θέμα των πληστηριασμών και το συζητάμε και το συζητάμε. Τέλος πάντων. Συμφωνώ κυρία στο εξής, ότι η νέα εποχή για τη χώρα μπορεί να είναι μια εποχή σχετικής ελευθερίας μέσα στο πλαίσιο δημοσιονομικής πειθαρχίας που υπάρχει σε όλη την Ενωμένη Ευρώπη. Χαιρόμαστε κι εμείς που μετά την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Κύπρο κατορθώσαμε να μην έχουμε την κηδεμονία των δανειστών, τις εντολές των δανειστών, τους εκβιασμούς των δανειστών για κάθε κυβερνητική πράξη και μπορούμε να δώσουμε αποδείξεις αυτή τη σχετική μας ελευθερία με την αξιολόγηση καθηκόντων που έχουμε να την κάνουμε ένα έργο για το οποίο να καμαρώνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Ευλαμπή από Μαρούση, μας ξαγρυπνάτε, αλλά χαλάλη σας, καλή σεζόν. Να είστε εδώ κάθε βράδυ να μας βλέπετε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ευλαμπία. Κυρία Βάλια από τα Μελίσια, το παιδί μου δουλεύει στην Ολλανδία
με μισθό 2.200 ευρώ στον πρώτο μισθό, όσο και να ανεβάσετε τους μισθούς, θα φτάσετε τον πρώτο μισθό στα 2.200. Αυτό είναι πολύ μακρινό, αγαπητή κυρία Βάλια, για την Ελλάδα. Κύριος Νίκος από Σαλαμίνα, είμαι 53 ετών. Έχει ένα άλλο κόστος ζωής εκεί, βέβαια. Έχει άλλο κόστος, είναι σωστό και αυτό. Είμαι 53 ετών απόστρατος από πολεμικό ναυτικό. Πώς θα ζήσω από τα 53 μου και μετά, κύριε Παπαξιτόπουλο. Απευθύνεται στον κύριο Παπαξιτόπουλο. Πάμε στην κυρία Σιμακοπούλου. Να πω μόνο για τον κύριο Παπαδόπουλο ότι δεν φταίνει η Γερμανία και ούτε είναι μνημονιακή υποχρέωση ο τρόπος λειτουργίας των ΚΕΠΑ, 3,5 χρόνια τώρα που κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο νόμος Παρασκευόπουλου είναι μνημονιακή υποχρέωση. Και αυτά τα δύο πράγματα ουδόλως έχουν να κάνουν με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη δημοσιονομική προσαρμογή και τα οικονομικά της χώρας. Είναι αποκλειστικά έργο της παρούσας κυβέρνησης. Έχει κάνει. Του γιατρού, έχει κάνει. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το ΚΕΠΑ και ο τρόπος με τον οποίο αυτή η γνωμάτευση μέσω του νόμου Παρασκευόπουλου εφαρμόζεται και άφησαν έξω να βγούνε τον κύριο Φλόρο. Είναι θέμα της παρούσας κυβέρνησης. Αν δεν σας αρέσει ο τρόπος, δεν αμφιβάλλω καθόλου ότι υπάρχουν άριστοι συνάδελφοι. Μην διαλύζουμε το έργο μας. Δεν είπα εγώ ότι δεν υπάρχουν καλοί και κακοί γιατροί. Είπα όμως ότι δεν μπορούμε να ανεχόμαστε ένας άνθρωπος σαν τον κύριο Φλόρο να βγαίνει έξω και να λέμε ότι φταίει ο τρόπος λειτουργίας των ΚΕΠΑ ή ο νόμος. Αν θέλετε, αλλάξτε τον νόμο. Λοιπόν, φταίει ο γιατρός. Αυτή είναι η ερμηνεία σας. Σε κάθε περίπτωση δεν φταίει. Ούτε ο γιατρός, ούτε κανένας άλλος για το γεγονός ότι τα 256 εκατομμύρια ευρώ που είναι κλεμμένα δεν τα έχουμε φέρει πίσω. Ας απαντήσει λοιπόν μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου στους αρμόδιους τομέαρχες της Νέας Δημοκρατίας η κυβέρνηση, ο κύριος Κοντονής, ας απαντήσει γιατί δεν έχουν γίνει διαδικασίες για να φέρουμε πίσω τα τόσα πολλά κλεμμένα του κυρίου Φλόρου. Ένα. Δεύτερον, όσον αφορά τον υποκατώτατο μισθό. Όποιος θέλει να δει τι θα γίνει με τον κατώτατο μισθό, μπορεί να διαβάσει τον νόμο 4172 του 2013, νόμο κυβερνήσεως Σαμαρά, που έβαλε επί υπουργίας του κ. Βρούτσι τον τρόπο με τον οποίο θα υπολογίζεται και θα επαναπροσδιορίζεται ο κατώτατος μισθός. Αυτό θα συμβεί τώρα και αυτό που δεν το ψήφισε ως αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έρχεται και το καρπώνεται. Όσον αφορά το τι θα εξαγγείλει κύριε Λιάτσο στη ΔΕΘ, επειδή αναφερθήκατε στην μη περικοπή των συντάξεων και σε τι άλλο. Εντάξει. Κρατάω, εγώ και ο κόσμος κρατάμε μικρό καλάθι για τις εξαγγελίες του κυρίου Τσίπρα. Γιατί υπενθυμίζω ότι έχουμε ακούσει 13,5 δισεκατομμύρια μέτρα στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, έχουμε ακούσει για σκίσιμο μνημονίων, για 751, έχουμε ακούσει ο κύριος Τσαγκάρης την πολύ εμπεριστατωμένη επιστημονικά αναδρομή που έκανε για τα δημοσιονομικά και τα οικονομικά. Είπε ότι ναι, μα κανείς δεν είπε ότι θα συγχωρήσουμε το χρέος κτλ. Ξεχάσατε την περίοδο της κυρίας Κωνσταντοπούλου, ξεχάσατε τις υποσχέσεις του κυρίου Τσίπρα στη ΔΕΘ που έλεγε συσάχθεια για τα κόκκινα δάνεια. Έχουμε ακούσει τόσα και τόσα και μάλιστα η έκθεση της Θεσσαλονίκης νομίζω ότι είναι και ο αγαπημένος τόπος του κυρίου Τσίπρα για να λέει ψέματα. Οπότε και φέτος, ό,τι και να πει, εγώ δεν νομίζω ότι θα τον πάρει κανείς στα σοβαρά για τις εξαγγελίες του και τα καλάθια κτλ. Αυτά περί. Κύριε Χριστίδη, χρωστάτε. Πείτε ό,τι θέλετε φυσικά. Χρωστάτε και μια απάντηση σε μια επισήμανση τηλεθεατή μας. Ναι, βεβαίως. Γιατί μπήκαμε. Ποιος μας έβαλε στα μνημόνια. Βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει προφανώς στη χώρα μια σύγκρουση η οποία σχετίζεται γύρω από την κοσμοθεωρία του καθενός και το πώς βλέπει τα πράγματα. Για παράδειγμα, εμείς που πιστεύαμε πάντοτε στην εθνική συνεννόηση και την κάναμε πράξη με νόμο τέτοιες μέρες πριν από τρεις περίπου δεκαετίες, το 1982, με το Γιώργο Γεννηματά στην Βουλή. Εμείς οι οποίοι κάναμε πράξη στην Ελλάδα των Ολυμπιακών Αγώνων και θεωρούμε ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες, παρά τα ψεκασμένα τα οποία έλεγαν διάφοροι, συνεισέφεραν στη χώρα πάρα πολλά και έδωσαν μια εικόνα για την οποία σήμερα οι Έλληνες εξακολουθούν να είναι υπερηφανοί. Άλλο το τι συνέβη στην πορεία και το τι θα μπορούσε να πάει ακόμα καλύτερα μετά με μια σειρά έργων, πιστεύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να ξαναπετύχει. Και σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν θα πρέπει να πούμε ο καθένας την αλήθεια μας. Κανείς δεν λέει ότι την περίοδο της μεταπολίτευσης έγιναν όλα τέλεια. Αλλά πρέπει να πούμε μια αλήθεια. Ότι η Ελλάδα έζησε ιστορικά την πιο ειρηνική και πιο προοδευτική πορεία που είχε ποτέ. Αυτό ταυτίστηκε με τεράστιες θεσμικές κοινωνικές αλλαγές που είχαν να κάνουν και με την πορεία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά είχε να κάνει και με τις επιλογές τις οποίες έκαναν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας πολύ συγκεκριμένες ρυθμίσεις που βοήθησαν τους Έλληνες να αλλάξουν το βιωτικό τους επίπεδο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τι είναι αυτό το οποίο όμως στήχησε στη χώρα και την έστειλε πίσω?
είναι αυτό το διάγραμμα εδώ, κύριε Λιάτσο, το οποίο αν μπορεί να το δείξει η κάμερα, να το δείξει. Θα το δείξουμε, ναι. Είναι αυτό εδώ. Για φέρε το, είναι πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής. Ο οποίος, ο Κώστας Καραμαλής, και δείχνει λοιπόν τα αποτελέσματα, μόνο του. Δείχνει τα αποτελέσματα της περιόδου διακυβέρνησης, όταν μόνο το 2009 η κυβέρνηση δανείστηκε 34 δισεκατομμύρια. Τι δείχνει λοιπόν, για πείτε μας τώρα αυτό. Το χρέος, την πορεία για του χρέους. Το για τις την πορεία, την πορεία του χρέους, ναι. Αυτή εδώ, η κορύφωση λοιπόν, ποια περίοδο αυτή είναι. Η περίοδος εδώ που δείχνει την κορύφωση, ναι, είναι η περίοδος του Κώστα Καραμαλή, που δείχνει ότι οι δαπάνες εκτοξεύτηκαν την ώρα λοιπόν που η Ελλάδα ήταν στο επίκεντρο των εξελίξεων της Lehman Brothers. Από το 2008 και το 2009 δανείστηκε η Ελλάδα 57 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι έτσι, που μας έφερε. Έτσι όπως το λέτε, εμφανίζεται πως ήταν αναπόδραστος ο δρόμος των μνημονίων. Λοιπόν, έτσι, οι συνθήκες λοιπόν, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε διεθνές επίπεδο, έφεραν την Ελλάδα στο μάτι του κυκλώνα και τότε λοιπόν μια σειρά στελεχών που έπρεπε να πάρουν κατάλληλα μέτρα συνέχιζαν να δανείζονται, λες και δεν υπάρχει αύριο. Και προς τιμήν του, έστω και με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, ο κύριος Αλογοσκούφης, τρεις μήνες πριν, σε άρθρο του Στα Νέα του Σαββάτου, είπε ένα Σάββατο, ότι κάποια πράγματα, άρθρο αυτό, κάποια πράγματα έκανε εντύπωση, έπρεπε να έχουν γίνει διαφορετικά. Υπουργός Οικονομικών επί Καραμαλή. Υπουργός Οικονομικών επί Καραμαλή. Ένας από όλους. Και μετά ήρθε ο κύριος Παπανδρέου και είπε λεφτά υπάρχουν. Και μετά ήρθε λοιπόν ο κύριος Παπανδρέου. Και είπε λεφτά υπάρχουν. Και είπε ο κύριος Παπανδρέου ότι θα μπορούσε η χώρα. Κύριε Χριστίδη το είπε. Ναι, είπε λοιπόν. Τι εννοούσε ακριβώς ο κύριος Παπανδρέου. Λοιπόν, λέω λοιπόν εγώ. Ότι ο κύριος Παπανδρέου είπε ότι θα μπορούσε η χώρα να αλλάξει επίπεδο και αυτό θα μπορούσε να το κάνει αν έβαζε πλάτη και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το έκανε ούτε η Νέα Δημοκρατία που έστησε το αντιμνημόνιο, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ που γιγαντώθηκε με βάση το αντιμνημόνιο. Πάμε όμως. Ένα λεπτό. Κύριε Λουφιγιάννη, δεν θα συμφωνήσουμε. Ναι. Σα ζήτησε τότε η κυβέρνηση Καραμαλή να βάλετε πλάτη και δεν βάλατε. Σε τι πράγμα. Να βάλετε πλάτη. Σε τι πράγμα, στον εξοντανισμό, κύριε Λιτσογιάννη. Επειδή λοιπόν τα θυμάστε καλύτερα. Εγώ θυμάμαι ο κύριος Καραμαλής. Ο κύριος Καραμαλής δεν πρότεινε. Δεν πρότεινε ούτε ένα συγκεκριμένο μέτρο σε τίποτα. Ο κύριος Μπαρόσο, ο κύριος Αλμούνια, οι τραπεζίτες. Γιατί έβλεπε την εξουσία. Όλη την ίδια προσέγγιση αυτό, είχατε λοιπόν, το οποίο, ως προς την Εθνική Συνεννόηση. Αυτό το οποίο λοιπόν εγώ αυτό θέλω λέω να πω στο σήμερα, γιατί συζητάμε λοιπόν για το σήμερα. Όχι, το παρελθόν. Όχι, να το δούμε και το παρελθόν, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Η χώρα, συζητάμε για το σήμερα η χώρα, και δείχνουμε ένα γράφημα από το 9. Η χώρα αυτό, θα μπορούσε να έχει βγει σε τρία χρόνια από τα μνημόνια, όπως το έκαναν και οι Πορτογάλοι και οι Ιρλανδοί. Γιατί δεν τη βγάλατε. Και οι Κύπροι. Γιατί πήγατε στις πλατείες λοιπόν κάποιοι και λέγατε ότι είναι γερμανοτσολιάδες, μερκελιστές, προδότες και ούτω καθεξής. Και στείλανε κρεμάλες. Και σήμερα αυτοί πανηγυρίζουν που εφάρμοσαν μνημόνιο και έχουμε τον κύριο Δραγασάκη να βγαίνει πριν από 3,5 χρόνια στη Βουλή και να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πει ποιοι είναι οι διαπλοκοί και εγώ δεν έχω ακούσει ένα όνομα. Και έχετε ακούσει εσείς κύριε Λιάτσο. Έχετε ακούσει λοιπόν ποια είναι αυτή η διαπλοκή. Εγώ λοιπόν λέω ένα όνομα. Γιατί αυτοί που σήμερα πηγαίνουν απέναντι στην κυβέρνηση πριν από ένα χρόνο έμπαιναν πίσω από τις πόρτες. Και αυτοί οι οποίοι πριν από 2 χρόνια ήταν απέναντι στην κυβέρνηση, πριν από 3 χρόνια ήταν οι γάτες Εμμαλαίων. Αν λοιπόν υπάρχει κάτι το οποίο αφορά τη διαπλοκή, να υποθεί εδώ και τώρα, να ξέρουμε λοιπόν καθαρές κουβέντες τι θέλουμε να δούμε στην επόμενη μέρα της πατρίδας μας. Μάλιστα. Διότι κλείνω λέγοντας ότι γιατί δεν έχουμε χρόνο. Για τον κύριο Φλόρο, για να λέμε καθαρές κουβέντες, με τη νομική μου ιδιότητα θα σας μιλήσω. Ναι, ναι. Με τον νόμο Παρασκευόπουλου, από την ώρα που υπήρχε 67% αναπηρία βεβαιωμένη, ναι, οι δικαστές δεν είχαν άλλη επιλογή. Έπρεπε να απολύσουν τον κύριο Φλόρο από τη φυλακή. Αυτομάτως. Και αυτό έκαναν οι δικαστές. Με βάση τη ρύθμιση και την αλλαγή που έγινε στο άρθρο 112 του ποινικού κώδικα με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Αυτό, μάλιστα, για να μην υπάρχει κανένας κύριος Κοντονής και λέει ότι φταίνει οι δικαστές, φταίει ο Α, φταίει ο Β. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε 3 λεπτά, κύριε Παπαξτόπουλε, για να δείξει το ρολόι 2. Είναι ο κανονικός. Όχι, σας λέω. Σέβομαι τους ομιλητές. Τιμωρούμε. Παρακαλώ. Τιμωρούμε. Έχετε το λόγο. Λοιπόν, υπάρχει ένας άνθρωπος που είχε 100% αναπηρία και θα γίνω δυσάρεστος. Ο Σάββας ο Ξηρός είχε 100% αναπηρία. Γιατί δεν αποφυλάκησε. Γιατί δεν δέχεται να βγει με το βραχιολάκι, κύριε Παπαξτόπουλε.
Έχει δικαίωμα να βγει ο Σάββας Ξηρός. Και δεν δέχεται να βγει με το Βαβρακιουλάκη. Έχω καμιά τριανταριά τέτοια μπροστά μου. Έχει γίνει συζήτηση όμως. Μην εκτίθεστε. Όχι, λέω για το Σάββα Ξηρό. Μην με διακόπτετε. Ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Για να μην λέμε fake news. Ναι, αυτό σας λέω. Δεν είναι υποχρεωμένος, γιατί είδα μια ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών σήμερα. Δεν είναι καθόλου υποχρεωμένος ο δικαστής. Ο δικαστής κρίνει, σας το λέω, και καλά κάνει και κρίνει, αν θα πρέπει. Δεν είναι τυφλοσούρτης η νόμη και έχει απόλυτο δίκιο και ο Κοντονής και η Αχτσόγλου που το ψάχνουν το πράγμα. Είναι πρόκληση ο κύριος Φλόρος και θα ήθελα να σας πω τα εξής, κύριε Λιάτσο, για να συνονογιόμαστε. Οι δύο Αλβανοί που ήταν αιτία να σκοτωθεί ο Ζαφυρόπουλος είναι οι ίδιοι άνθρωποι που πληρώθηκαν από τον κύριο Φλόρο για να σκοτώσουν τον Αντωνόπουλο, τον Γιώργο. Αποσύμπτωση ζει αυτός ο άνθρωπος. Είναι αλήθεια, όπως το λέτε. Είναι επίσης. Σύμφωνα με τις δικογραφίες. Ναι, ναι, ναι. Ο συγκεκριμένος έχει τιμωρηθεί για αυτό το πράγμα. Με αναστολή είναι έξω. Είναι τιμωρημένος. Δεν είναι υπόδικος, είναι τιμωρημένος. Ναι, ναι. Πάμε τώρα στην υπεξαίρεση. 256 εκατομμύρια. Από πού και ως πού είναι υποχρεωμένοι οι δικαστές, οι οποίοι ακούσανε μια λάθος γνωμάτευση του ΚΕΠΑ και λάθος γνωμάτευση όποιου θέλει. Γιατί είδα την Ένωση Δικαστών να στηρίζει. Όχι, κύριε Λιάτσο. Είναι μεγάλη πρόκληση και θέλω να θυμίσω σε όσους κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν ότι ένας από τους συνηγόρους σε κάποια φάση μικρή αλλά πολύ καθοριστική ήταν ο κύριος Βορύδης. Ο Βορύδης ήταν συνήγορος του, δεν είναι παράνομο αυτό, ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος τότε. Εγώ το ανέδειξα το θέμα και αναγκάστηκε ο Σαμαράς και του είπε τότε κοφτώ. Μιλάω λαϊκά, σταμάτα. Ήταν στην υπόθεση Ενέργα. Μα τι λέτε τώρα, σε καθοριστικό σημείο ήταν στην υπόθεση της Ενέργα ο κύριος Βορύδης, που μας δίνει συστάσεις, μας λέει κάθε μέρα τη σαπίλα της αριστεράς πρέπει να τη θωρακίσουμε θεσμικά. Τι εννοεί ο ποιητής, να στείλουμε πάλι σε Μακρόνισο, τι εννοεί ακριβώς, να μας το πει. Γιατί δεν μπορώ να ακούω άλλες ανοησίες και να πω και κάτι άλλο. Σ' όλη τη διαδικασία της Ενέργα είχε ενεργή συμμετοχή ο Σταύρος ο Ψυχάρης. Είναι φίλος μας και δεν το ξέρω. Θέλετε να διαβάσω τα δημοσιεύματα εκείνης της εποχής. Τι ακριβώς έκανε ο Ψυχάρης με τον πατέρα του κυρίου Άρη Τάδε, του, πώς το λένε, του Φλόρου. Να σας πω ακριβώς, θα σας φάω χρόνο. Να σταματήσει η Νέα Δημοκρατία, να κάνει τέτοιου είδους αντιπολίτευση και να μας πει τι προτάσεις έχει. Τελειώνω και θέλω να σας πω το εξής. Ακούστε λίγο γιατί προκαλούμε. Είμαι ένας από αυτούς που έχω εκτεθεί, σε εισαγωγικά το εκτεθεί, εδώ και 7 μήνες. Σε πολύ γνωστό δημοσιογράφο είπα, θα μου τρυπήσει στη μύτη αν κοπεί μισό ευρώ σύνταξη και αν πέσει το αφορολόγητο. Μα μου λέει τι είναι αυτά που λέτε. Το λέω και βγάλε μου το βίντεο. Υποφέρουνε κάποιοι. Έχουνε πάθει πανικό, κύριε Λιάτσο, διότι και ο έμφυα θα μειωθεί και ο ΦΠΑ θα μειωθεί και φορελαφρύνσεις θα γίνουνε και οι μισθοί. Έχουν ήδη δρομολογηθεί να ανέβουνε. Τι να κάνουμε, οι συλλογικές συμβάσεις επανέρχονται. Και σας λέω το εξής. Είναι χειροπιαστή απόδειξη το γεγονός ότι η παγκόσμια κοινή γνώμη είναι με το μέρος αυτής της κυβέρνησης. Είπα 7 νούμερα και περάσανε ντούκου, κύριε Λιάτσο. Δεν είναι νούμερα δικά μου. Είναι νούμερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ESM. Να τα διαβάσουν με προσοχή λοιπόν όσοι θέλουν και κάνουν κριτική σε αυτή την κυβέρνηση. Και δεν δέχομαι κάτι που ελέγχθη εδώ. Λαϊλατήθηκε αυτή η χώρα. Θα ξαναπώ για πολλωστή φορά. Λαϊλατήθηκε αυτή η χώρα. Και είναι και αλγινή εντύπωση, σας το λέω ευθέως. Βεβαίως προσωπικές σχέσεις μπορεί να έχει. Θυμάμαι την υπόθεση του Χριστοφοράκου. Να μην θυμίσω με ποιον ήταν φίλος. Θυμάμαι πρόσφατα βλέπω τον κύριο Κυριακού να κάνει τον ταξιτζή στην οικογένεια Μητσοτάκη. Βλέπουμε τη γυναίκα του μελλοντικού πρωθυπουργού να είναι στη λίστα του κύριου Αγγελόπουλου. Εγώ, κύριε Λιάτσο, σας μιλάω ειλικρινά. Με ενοχλεί αυτό το πράγμα σαν Έλληνα πολίτη που υποφέρω. Βλέπω τα παιδιά των Βορείων Προαστίων, τέτοιος ήταν ο Φλόρος, που έχουν πάρει κεφάλι και θέλουν να μας αλλάξουν και λοιπά. Δικαίωμά τους ο κόσμος θα ψηφίσει. Τελειώνω και σας λέω το εξής. Κοιμούνται πλάνοι νυχτράν κάποιοι που νομίζουν ότι αυτή η κυβέρνηση τελειώνει. Θα δούμε αν τελειώνει ή όχι. Ευχαριστώ, κύριε Παπαξόπουλο. Κύριε Βατικιώτη, έχει τελειώσει ο χρόνος.
Μία φράση όμως, αν θέλετε να πείτε μία φράση. Ναι, αναφέρθηκε προηγούμενα ότι τελείωσαν οι εκβιασμοί. Οι εκβιασμοί δεν τελείωσαν, θα συνεχιστούν. Ναι, ναι. Να θυμίσουν στους ακροατές μας μόνο ότι τα κέρδη από τα ομόλογα που κρατούν οι εθνικές τράπεζες με βάση την απόφαση του Eurogroup θα δίνονται στην Ελλάδα με δόσεις, εάν και εφόσον, υπό τον αυστηρό όρο δηλαδή, ότι θα υπάρχει θετική αξιολόγηση στους τριμηνιαίους ελέγχους. Μάλιστα. Λοιπόν, Θανάση, δεν έχω άλλο χρόνο. Εσύ, εν τω μεταξύ, σήμερα ήσουν πολύ δυνατός. Δεν έχεις τη φωνή πάντως. Ο γιατρός φώναξε περισσότερο. Ο γιατρός είναι... Στο τέλος πήρε το... Ότι ευθύνεται η κυβέρνηση που απελευθερώνεται ο Φλώρος. Μέσα νίγορο τον Μάκη, τον Βορύδη, ας πούμε, και τον Τσιχάρη και Τρικό. Για όνομα του Θεού, για δεν απελευθερώνει λοιπόν και τον τυφλό αφού τους υποχρεώνει. Φίλες και φίλοι. Που είναι 100% αναπηρία, ενοχλεί. Φίλες και φίλοι, είναι 2 και 3. Είναι 2 και 3. Είναι 2 και 3, δεν έχω χρόνο. Έχουμε κι άλλο γιατρό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Τσαγκάρη, τον κύριο Παπαδόπουλο, την κυρία Σιμακοπούλου, τον κύριο Χριστίδη, τον κύριο Παπαχριστόπουλο, τον κύριο Βατικιώτη και τον κύριο Λιτσογιάννη. Σας ευχαριστούμε φίλες και φίλοι που ήσασταν μαζί μας απόψε. Στην πρώτη μέρα της νέας σεζόν θα είμαστε κάθε βράδυ 12 με 2 ζωντανά από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή. Τηλεοπτικά θα συναντηθούμε στις 12 το βράδυ. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας νύχτα.